Τι γίνεται, Στέργιο, όλα καλά? Έλα ρε αγάπη, έλα ρε. Όλα καλά? Μια χαρά. Τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη? Τετάρτη 15. Θες να τσικάρω? 15 ρε φίλε. Λοιπόν, αποκαλύπτουμε ότι είναι σήμερα Τετάρτη 15 του μήνα. Πάει 15 Μαΐου. Πάει και ο Μαΐος αγάπη. 12 και τέταρτο. Καλό καλοκαίρι. Τι άλλη αποκάλυψη να κάνω? Όχι αυτή. Αυτά. Καλό καλοκαίρι. Γιατί καλό καλοκαίρι ρε φίλε? Τι λες, πάει ο Μάιος, τι έμεινε? Δεν είναι, αύριο χαλάει ο καιρός. Να στο πω πάλι, έχουμε καιρό να το... Με τον καιρό έχεις. Έχουμε καιρό να το πούμε. Μια καλή σχέση, ναι, ναι. Αύριο και μεθαύριο να ξέρετε, δεν θα έχει καλό καιρό. Ακούγομαι καλά. Το βλέπω για... Ακούγομαι καλά. Για καύσον αύριο. Πάλι κάτι δεν ακούω. Γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, αφού ακούγομαι καλά. Καύσωνα, παιδιά, αύριο. Συνεπώς, αφού είπε καλά ο καιρός, ετοιμαστείτε. Πω, περίμενε τώρα να δεις, λοιπόν. Κάτσε να πω στον καιρό, εντάξει. Κάντε τη χρήση τα air condition, βγάλτε τα ανεμιστήρες. Οκ, δίνει. Συγγνώμη, το σκέφτομαι 45, φίλε. Εντάξει, τώρα κοίτα το κινητό μου. Αποφάσισα να δείξει ένα καλό καιρό για αύριο. Εγώ χθες είχα μείνει ότι δεν έχει καλό καιρό για αύριο. Ξαναλέω. Δεν ξέρω, ρε Στέργιο. Βρείτε κάποιο air condition αύριο, να πείτε από κάτω γιατί προμηνείται δύσκολη ημέρα. Αφού λέει αγάπη κακοκαιρία αύριο, χαλά καιρό. Το έχουν μάθει και πολλοί πλέον και με τρολάρουν συνέχεια. Καλά σου κάνουν. Ακόμα και στο live του, σε κάποια ποδοσφαιρικά μάτς, είχε σχόλιο και τον καιρό. Πιστεύω στέρισε σαν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ τουλάχιστον μέσα στη χρονιά 15.000 εισιτήρια. Σιγά, ρε! Ήταν άσχημη στην Κυριακή. Σιγά! Εντάξει. Είχα μία πληροφόρηση, Στέργιο. τι γίνεται. Έχουμε και παιχνίδι μέσα σε όλα αυτά. Ναι. Ανέλπιστο. Πανετολικός ΠΑΟΚ. Κάπα 19-01 στο εμίχρονο. Όποτε και να παίζουν τα παιδιά, Στέργιο, κερδίζουν. Τελευταίο παιχνίδι είναι τη σεζόν εξαναβολής για την ομάδα του Παύλο Γκαρσία. Αίτη μέχρι τώρα, νομίζω δεν θα γίνει καμιά στραβή και σήμερα. Να τερματίσει αίτη και η ΚΑΠΑ 19. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα. Να μπει κάποιο γκολ. Μίχρονο, νωρίς ξεκίνησε. Να τελειώνουμε. Τελευταίο είναι, άντε. Να ξεκουραστούμε και τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19. Δεν είχε και κάτι, δεν ασχολήθηκα. Εδώ ρώτα την Αναστασία, από το πρωί κάτι ακούει. Η Αναστασία. Εμείς ποιον έχουμε στείλει? Μα δεν γνωρίζω, δεν ασχολούμαι. Μας κλείφηκε η Eurovision, Σταύρο. Δεν πέραμε κι αυτή. Μα έχει και αποδόσεις, δεν παίξαμε. Πέρσι είχαμε παίξει. Γυρνώντας στον τελικό ήταν... Πέρσι είχατε παίξει. Ναι. Ήταν... Αυτή ποια είναι? Ποιος ήταν πέρσι, η Φουρέιρα. Αυτή δεν είναι η Φουρέιρα. Αυτή είναι η Φουρέιρα. Τι λες μου, πέρσι λέω, αυτή δεν ξέρω ποια είναι. Αν στέλναμε κάποιον από το φυσί του ΠΑΟΚ και του Λουτσέσκου, θα έπαιρνε και την Eurovision. Εύκολα. Και ήθελα να καταλήξω. Γιατί δεν έχουμε ζέστη εδώ? Φέρετε λίγο το τελικό τρόλ. Ναι, είναι καιρός να αρρωστήσουμε. Είδες, καλό καλοκαίρι. Μπήκαμε στα air condition. Το τελικό τρόλ, είπα. Είναι ένα, είναι όλα σε ένα τώρα. Δηλαδή με ένα κάνεις τα πάντα. Ανάβεις τα φώτα. Είσαι χρόνια μπροστά, το ξέρουμε. Είναι το έξυπνο τελικό τρόλ. Έλα. Πότε έχει να ανοίξει αυτό, θα φάω το ντουμάνι ολό. Να σου πω κάτι, μία μέρα την προηγούμενη εβδομάδα. Πότε λείπατε και οι δύο, τη Δευτέρα? Που το είχαμε ανοιχτό, μύριζε σαν καμένο. Τι καλύτερα λες για το δύο φορές. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, είμαι ειλικρινής. Θα βγάλει, λέει ο Μάστορας. Δεν είχε το σχέρα που δεν ξέρει. Ο Μάστορας είπε θα βγάλει, Σταύρο. Εν τω μεταξύ δεν έχει ζέστη. Πιάσε λίγο τα χέρια μου, καταλαβαίνεις. Μια ψηλή ζέστη έχει. Εντάξει, εγώ θα πάθω κρυοπαγήματα σε λίγο. Οκ. Λογικό. Τι γίνεται? Όλα είναι τέλεια. Συνεχίζει ο ΠΑΟΚ να είναι αίτητος πρωταθλητής και ταμπλούχος. Συνεχίζει να είναι η μοναδική ομάδα που το κατάφερε αυτό το πράγμα διαχρονικά. Συνεχίζει να είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της χώρας γενικότερα. Εκτός αν ανακαλυφθεί κανένα πρωτάθλημα το 1832 και με τον Καποδίστρια δεξί μπακ, δεν το έχουμε δει αυτό ακόμα. Ο Καποδίστρια, εσύ όπως τον κόβεις, τι θα μπορούσε να παίζει? Καποδίστρια, μέσος. Οχταράκι. Ο Κολοκοτρώνης, στόπερ. Στόπερ. Ξεκάθαρα. Παγκίτης. Ο Αθανάσιος Γιάκος, εξτρεμάκι. Εξτρεμάκι. Ποια είναι τα κριτήριά μας? Έτσι, το φυσικό γενικά. Ναι, αυτό, το εικόνα. Σέντερ φορ, Καραϊσκάκης. Ένα ελαφρύ φορ. Με το Καραϊσκάκης έχουμε ένα θέμα. Ναι, με second striker, ναι. Ναι. Φορ ποιον έχουμε? Φορ, κρυφός κυνηγός ο Κανάρης, Βουρλωτιέρης και έτσι. Ναι. Ναι, τα ανατείναζε. Μουλοχτά. Ο φόρ μας λείπει. Γραφείο τύπου, παλαιό πατρογερμανός. Ο Ψηλάντης, πρόεδρος. Ψηλάντης, πρόεδρος. Γιατί κρατάει ακόμα. Το έχουμε στο DNA, ναι. Κρατάει ακόμα, εντάξει.
Προεδράρα. Η Μπουμπουλίνα. Τι θα ήταν, διατροφολόγος. Ή ψυχολόγος. Ή ψυχολόγος. Όχι, Μπουμπουλίνα διατροφολόγος. Ναι. Και Ματώ Μαυρογένος ψυχολόγος. Ναι, πιο πολύ το έχει Ματώ. Με το μουστακάκι εκεί το. Ο Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος, δεκάρι. Δεκάρι, ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ο φόρμα τη παιδιά. Ακούσε καμιά ιδέα. Τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας. Μάρκος Μπότσαρης. Όχι, δεν Μάρκος Μπότσαρης. Όχι, όχι. Δεν μου κάνει για τερματοφύλακα. Ποιο? Μιαούλη. Πώς ήταν, φίλε, εγώ Μιαούλη. Σιγάρε, τρε, το γνώρισε και δεν σ' άρεσε. Πού ήταν κοντό ο Μιαούλη. Πού το είδε. Δεκάρι το Μιαούλη, λέει ο κότ εδώ. Πόσα δεκάρια βάλε. Κοντό ήταν, έτσι. Δεν είχε παράστημα ο Μιαούλη. Γιατί είναι που δεν ξέρει, ρε. Ο Κολοκοτρώνη. Ναι, ναι, στο Περάρα, άστο, Φιλότα. Δεν τον βλέπει Βαρέλα. Φουτουκίδη, αίσταχο. Ναι. Ήταν τέτοια φάση κολοκοτρώνη. Μα λείπει ένα φόρο πότε. Δεν κάψα πριν. Πού να κάναμε καμιά μεταγραφή. Τον Ιμπραήμ, ας πούμε. Προπερβιόνι. Προπονητής, αλήπα σας. Εντάξει, και τα χρόνια, ρε φίλε, υπήρχαν κι άλλες εθνικότητες. Δεν έχει να κάνει. Τα παίζαμε χωρίς μεταγραφή, τα παίζαμε. Δεν υπήρχαν κοινοτικοί τότε. Οι Έλληνες και οι οχτροί υπήρχαν. Ναι. Είχαμε και κοινοτικοί, είχαμε και συμμαχίες, ναι. Είχαμε. Κανέναν Άγγλο θα μπορούσε. Όφωνας. Αν νόμιζα θα έλεγε στον Λόρδο Μπάιρον που δεν ήταν πολύ. Παραβάτους, ρε παιδί. Όχι. Δεν ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο. Ναι, όχι. Μάλλον όχι. Δεν ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο. Για κανένα βόλιο τον έβλεπα. Είναι από αυτούς που πηγαίνουν εκεί στη Φαραώνα του κάτω σε κάτι καινούργια. Είναι εκεί που μαζεύονται, δεν ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο. Αυτά λοιπόν για την επανάσταση του 21. Θα παίξουμε χωρίς φόρ. Προνοηθάμαστε. Το έκανε ο Σπαλέτη με τον Τότι. Το έκανε η Μπαρσελόνα με τον Μέση. Το κάνει. Ποιο το κάνει, κάποιο το κάνει πρόσφατα. Α, ο Άγιαξ με τον Τάντιτς. Ναι. Κατάλαβα. Εμείς δηλαδή να μην κάνουμε μια τέτοια ομάδα. Χωρίς φόρ. Και εννοείται ότι το πρωτάθλημα θα το έχει πάρει ο Άρης, φαντάζομαι, το 21. Δεν κάνω παράδειγμα. Παίζοντας με κάλτσες. Βάζανε και 35 κάλτσες. Ωραία, εκεί παίζανε. Ναι. Εντάξει. Βαριέμαι τώρα να ψάξω άλλους ήρωες. Το Λίμα που μπήκα δεν. Τι? Έχει πολύ πράγμα. Φιλική εταιρεία κτλ. Όχι, όχι. Εντάξει, καταλήξαμε. Αθανάσιο Τσακάλοφ. Καλό όνομα για ποδοσφαιριστή. Για εξάρι. Αυτά, παιδιά. Αυτά, παιδιά, γιατί ψάχνουμε. Όχι τίποτα άλλο. Ψάχνουμε το συνδυάσαμε αυτό. Γιατί ψάχνουμε να δούμε πώς πήρε κανένα άλλο αίτητο πρωτάθλημα και ντάμπι μαζί. Κάποια πιθανή δεκάδα. Κάποια πιθανή δεκάδα θα υπήρχε και τότε που θα κατάφερε να πάρει ένα τίτλο κάτι. Απλώς το μάτς θα παίζονταν με κεφάλια, μάλλον. Είχα πολλά. Είχε εκεί στον δρόμο. Είχε εκεί στον δρόμο. Τι ωραία πράγματα. Μηταρά δεν βόλευε. Ναι, όχι. Δηλαδή που είδα μια ανακοίνωση, οι μπάρες που παίξαμε ήταν η εξυγίανση. Η εξυγίανση του Καποδίστρια. Ναι, ναι, ναι. τι ζούμε, ρε φίλε. Τέλος πάντων, πολλά θέματα έχουμε, πολλά συνέντευξη μεγάλη μετά το διάλειμμα. Μεταγραφή δεν κάνετε όμως. Θα τα λέτε και αυτά. Θα πω και τις μεταγραφές. Δεν έχεις κάνει. Μετά τη μία. 15 Μαΐου τάσαμε. Θα πω και τις μεταγραφές μετά τη μία. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Όλες θα τις πω. Θα κάνεις τις αποκαλύψεις. Ναι, ναι, όλες. Σοκ, πρώτη εδώ. Με ονόματα όμως. Καλά, εννοείται. Ρε. Όχι, για να ναι, όχι, όχι θα πάρουμε έναν Ευρωπαίο, αλλά μπορεί να είναι και Λατίνος και ίσως είναι και Αφρικάνος. Το πιο ωραίο που κάνουν είναι το φέρνει τέσσερις. Σοπα, ρε, σοβαρά μιλάς. Φέρνει τέσσερις. Ναι. Μεγάλα ονόματα. Πεκταράδες παίρνει ο Σαββίδης. Κοιτάει στη Λατινική Αμερική. Ας το διάλο. Δεν έχουμε πάρει έναν παίκτη από την Λατινική Αμερική ποτέ. Θα βουλιάξει το αεροδρόμιο. Είναι και αυτή μια. Ναι, ναι. Πεκταράδες παίρνει ο Σαββίδης. Ναι. Η λίστα του Μπράγκο. Δεν την ξέρει ούτε τον Μπράγκο. Α, ναι, ζωστά και αυτό, ναι. Αυτός εξετάζει. Αυτός κοιτάει. Κάπως έτσι. Εγώ μπορώ να σου πέσω μέσα ναι. Σε όσους παίκτες είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ. Χωρίς να ξέρω τη λίστα. Ναι, μετά το θέμα είναι ποιος θα πάρει από αυτούς. Ναι, ή μπορεί να μην πάρει κανένα. Αν κάνω θέμα στη λίστα του Μπράγκο ο Στέργιος, είμαι μέσα. Γιατί τα κριτήρια επιλογής είναι συγκεκριμένα. Άρα, άμα κάνω εγώ στα φίλτρα αναζήτηση αυτό που πρέπει, θα μου βγουν οι επιλογές του Μπράγκο. Αυτός είναι ο Μπακ. Είναι διεθνής. Ναι.
και έπεσε σε ένα από τα 10 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Εντάξει. Κοίτα... Δεν θα ακούσετε τέτοιο στο ΠΑΟΚ 24, θα σας πει ο Σταύρος στις μεταγραφές μετά τη μία. Ναι. Βασικά, κοίτα, οι περισσότερες ερωτήσεις είναι για τις ανανεώσεις. Όλοι αυτό ρωτάνε. Αυτό δείχνει οριμότητα όμως του κοινού. Δηλαδή, όλοι ρωτάνε τι θα γίνει με το Βαρέλα, τι θα γίνει με Ψάκοφ, Κάνιας. Αυτό. Βάρτα. Και μετά κοιτάμε τα επόμενα. Ο Βάρτα κάνει γυμναστήριο με ρούχα του ΠΑΟΚ και βγάζει από το σέλφι. Ό,τι και να κάνει πλέον. Δεν γυρνάει το μπιφτέκι. Οπότε νομίζω ότι τις ανανεώσεις είναι το θέμα. Γι' αυτά πρέπει να κάνεις αποκαλύψεις, Σταύρο. Μη ξαναχωριέσαι. Μόνο αποκαλύψεις θα έχουμε εδώ πέρα σήμερα. Θα έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη μετά το διάλειμμα. Καλά, μην τη μιλάς συνέχεια, γιατί ήδη δεν ξεκινήσαμε καλά τη μέρα μας. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Ναι. Θα έχουμε μια πολύ καλή συνέντευξη. Λογικά, λογικά, ναι. Ναι, καβατζόνα τι έκανε καβιλίδι. Ναι, γιατί βλέπεις τι συμβαίνει γενικότερα. Ο συνομιλητής που καλέσατε. Έχει το τηλέφωνο κλειστό. Η Ιωνή δεν είναι πολύ θετική. Εντάξει, μια καλά θα πάνε για ακόμα μια φορά. Ναι. Τι άλλο θα πούμε. Θα τι κάνουμε χωρίς αγώνες τώρα, Σταύρο, και αγάπη. Τι κάνουμε. Ό,τι κάναμε τον προηγούμενο χρόνο. Διασκέδαση. Ο Σταύρος κάνει και διατροφή μέσα σε όλα. Καλό δίαιτα. Ναι. Α, δε, δίαιτα, όχι διατροφή. Δίαιτα, ρε. Δεν τρώω τίποτα. Πώς αισθάνεσαι. Δράμα. Περνάω ένα δράμα. Χρήστο, κλείσ' το λίγο αυτό, ρε. Αρχίζει και τη δίνει. Αισθάνεσαι ελαφρύτερος. Ήδη. Κάποια γραμμάρια. Δικαιώθηκε ο Μάστορας που είπε ότι θα βγάλει. Έβγαλε. Τι. Είπε, θα βγάλει. Πριν από 5 λεπτά. Έβγαλε. Έβγαλε. Και δεν σου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Όχι, αλλά είμαστε σε αυτή τη φάση που δεν μπορεί να ανοίξει το κοντίσιον. Δεν μπορεί να κλείσει και το κοντίσιον. Τα χέρια μου έχουν γίνει παγάκια, εντάξει. Μην πάλι καλά το κλείσαμε. Οκ. Okay. Πώς αισθάνεσαι λοιπόν. Καυτή, αγάπη, καυτή. Κοίτα εδώ. Φαντάζομαι και μόνα τι γίνεται. Πες λίγο, πώς αισθάνεσαι, έλα. Ο κόσμος σε ρωτάει από χθες. Σε τι κατάσταση είσαι. Για τη διαιτά. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Είναι αυτές οι πρώτες μέρες που δυσκολεύεσαι. Ναι. Πες με λίγο τι δίαιτα δουλεύεις. Αν πάει καλά, θα την ποστάρεις. Έχει 4 ποτά. Να το θυμίσω κατευθείαν. Αφού το ποτό δεν κάνει ρε όταν κάνεις διατροφή. Ναι, σε πρώτη φάση. Δεν ξέρω, σοκάρω με αυτό που σου λέω. Ναι, σε πρώτη φάση. Κόβεις το φαΐ. Δεν πάει να κόψω να μαζευτεί. Μην κάνεις αυτή τη φλωριά που πίνουν κρασί. Πιέσαι ένα ποτό, γιατί είναι μερικοί δηλαδή. Σε παρακαλώ. Πίνω λευκά ποτά. Ωραία. Τζιν, ας πούμε. Ναι, τζιν. Καλό, ναι. Οκ. Βότκα ήπια. Άλλο. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό βασικά, όντως. Πότε έγινε αυτό. Δεν ξέρω. Τι? Διαφήμιση είναι, παιδιά, διαφήμιση. Διαφήμιση στο Sky, μπράβο. Συγχαρητήρια στο Sky. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Στη διαιτά σου να επιστρέψουμε. Στη διαιτά μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές που βιώνω. Ναι. Είμαι ένα ψυχολογικό ράκος. Δηλαδή βλέπω, περνάω από τα μαγαζιά και βλέπω τα κοτόπουλα να γυρνάνε, οι παντσέτες, τις χάρες και κλαίω. Ναι. Χθες για να καταλάβει το δράμα μου έφαγα ρύζι. Καλά, δεν είναι κακό αυτό, οκ, okay, ναι. Ο Δεσάι τι είχες. Με χόρτο. Α, ρύζι με χόρτο. Αφού δεν τήριξα το χόρτο στο ρύζι, να κάνω ένα τσιγάρο. Ακολουθήσει για να το κλείσουμε, γιατί εντάξει, οκ, okay, δεν ενδιαφέρει και πολύ τον κόσμο. Ενδιαφέρει, πιστεύω. Εγώ και εγώ πιστεύω ότι ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει. Και αν πας καλά, να του δώσει και το πρόγραμμά σου, να το προστάρει στο Facebook. Ναι. Ναι, αυτό θέλουμε. Τι δίαιτα ακολουθεί, έχει 15. Είναι δίαιτα κόλκα από την εμπειρία σου, λέει. Από την εμπειρία. Αλήθεια τώρα. Την εμπειρία μου. Καμία τύχη. Από την εμπειρία σου κάνει. Στην εμπειρία μου έχασα 18 κιλά τι προάλλε. Ποιε είναι οι προάλλε. Με Στέφεν στην προετοιμασία. Τι προάλλε λέει. Δεν έχω τη φωτογραφία. Τι λάκι μου. Δεν είναι το κιλό μου. Δεν έτρεχε ο Χούμπαρο. Έτρεχε εσύ. Δεν τον εμπάσκε. Θυμάσαι. Θυμάμαι, φίλε. Τι ωραία. Τι προάλλε λέει. Πέντε χρόνια. Σηκώθηκα να πάω να ριμπάνω από τον Φίτορ και με πέταξε καμιά 5 μέτρα. Μάλιστα. 5 μέτρα, φίλε. Το θυμάσαι και με τον αγώνα του Προέδρου με τον μάνατζερ. 10 λεπτά χωρίς καλάθι. Ναι, ναι. 10 λεπτά. Τι έπεσε βρίζα σου φιόντα. Με τον μάνατζερ του Λούκας. Του Λούκας, ναι. 10 λεπτά δεν μπήκε ούτε ένα καλάθι. Αθλητική και οι δύο, ειδικά ο Πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι. Πηδούσε, έσπρωχνε δυναμικό μπάσκετ, το λες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά καλά. Αγκρέσιο καλάθι. Δηλαδή τελείωσε. Θα έπρεπε να παίζουν κόρφμπολ. Κόρφμπολ, μάλλον είναι καλύτερη τύχη. Υπήρξε ο αγώνας στα κινητά μας, εγώ τον έχω ακόμα. Σοβαρά, μιλάς. Ναι, αλλά επειδή κατάλαβαν το 0-0 σε 10 λεπτά μπάσκετ δεν τιμάει ιδιαίτερα τους δύο παίκτες, πήραμε την εντολή, παιδιά, αν μπορείτε, μην ανεβάσετε κάποιο. Ωραία προετοιμασία εκείνη. Κόρκα με ρύζι και με χόρτο, σε βλέπω σαν την Πόρτο. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, παιδιά, όπως λέει εδώ ο Χρήστος. Χωρική! Λοιπόν, Ρίτζης Καζίνο και Θέατρο Βεργίνα, ο λαός τραγούδι θέλει.
Έπρεπε να αφήσω να το πει στο κομμάτι. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου, στο θέατρο Βεργίνα. Μεθαύριο, παιδιά, Παρασκευή 17 Μαΐου, 10 παρατέταρτο, είναι η πρεμιέρα. Προμηθευτείτε γύρω στα εισιτήριά σας από το Regency Casino, όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον τεράστιο Στράτο Διονυσίου, Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Διαμαντής Διονυσίου και μαζί τους η Αγνή Καλουμένου, όλα αυτά στο θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Η Αναδομό είναι μαζί μας, Στέργιο. Αν θέλεις να ανακαινήσεις το χώρο σου, είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις, με πολλά πακέτα, ανάλογα με τις ανάγκες σου αλλά και με τις οικονομικές σου δυνατότητες. Θα γίνουν όλα όπως πρέπει, με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, τα γραφεία. Αναδομοπαυλανακαινήσεις.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Και η στοίχημα μαζί μας. Έχει σήμερα το βράδυ τελικό σκυπέλλου Ιταλίας, ναι. Αταλάντα Λάτσιο, στις 10 παρατέταρτο. 2.85 ο άσος Αταλάντα, 3.45 το Χ, 2.76 το διπλό. Το μάτς θα γίνει στο Ολύμπικο της Ρώμης. Τυπικά γηπέδου είναι η Αταλάντα. Έχει και άλλες επιλογές. Έχει ακόμα παιχνίδια ανά την Ευρώπη. Από τον Ιούνιο και μετά θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε αποκλειστικά με Σουηδίες, Νορβηγίες, Δανίες και γενικότερα τη Σκανδιναβία. Αλλά και στον Ιούνιο έχει επιλογές, εύκολη πρόσβαση σε στοίχημα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, στις μεγαλύτερες αποδόσεις. Έχει και Lynch Derby σήμερα. Νομίζω είναι play-off της Championship, αν δεν κάνω λάθος. Γενικότερα έχει πάρα πολλές επιλογές. Παίζει και ο Άγιαξ στις 8.30. Μπείτε στη Στοίχημαν, όλες οι επιλογές cash out, όλες οι επιλογές του live, πάρα πολλά στοιχήματα, ειδικές αποδόσεις, ειδικά στοιχήματα, γενικότερα μια τεράστια γκάμα επιλογών. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ, μέχρι τις 2 τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Ενίοτε μέχρι τις 3 για σένα. Ε? Ενίοτε μέχρι τις 3. Ενίοτε μέχρι τις 3. Καμιά φορά μέχρι τις 10 το βράδυ. Καλά, εντάξει, κόψε κάτι. Δεν κάνουμε το καινούργιο, Δευτέρα Παρασκευή. Πα σπίτι, αυτό, πα πίνει καφέ, τρως, να πίνει καφέ και άλλε δουλειέ δεν έχω. Στέργιο μου, δεν ρίχνω μεσημεριανό ήλιο. Δεν έχουμε ένα τηβάνι εδώ πέρα και κοιμάσαι ναι. Και κλείνει 12 ναι, ώρα. Άλλο, 10 ωραία. Με 10. Mm. Αυτό σου λέω. Παλεύουμε λίγο να βγάλουμε τον καλεσμένο μας. Έχουμε ένα θεματάκι. Ελάχιστα παιδιά μας έχουν μείνει στην πόλη, όπως το καταλαβαίνετε. Στο μεταξύ, μέσα σε 2 λεπτά η K19 κάνει 0-3 μέσα στον Παντολικό. 0-2 στο 49, 0-3 στο 52. Θα κλείσει η νικηφόρα. Βρήκε ρυθμό. Θα κλείσει η νικηφόρα τη φετινή σεζόν. Αίτηκε η K19. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια παιδιά θα είναι στην Ολλανδία. Όπως έχουμε γράψει εδώ και ένα δίμηνο περίπου, σίγουρος είναι ο Μιχαηλίδης, έτσι είναι Σταύρο. Τίποτα δεν σίγουρος στη ζωή. Ναι, εντάξει. Ο Μπαλογιάννης θα είναι. Ο Λίρατς θα είναι. Τώρα αν υπάρχει κάποιος ακόμα. Ανάλογα και με τις ανάγκες εκείνης της περίοδου, πόσοι παίκτες θα έχουν έρθει, πόσοι θα έχουν αποχωρήσει. Πάντως πολλά είναι τα παιδιά που αξίζουν μια ευκαιρία. Δεν είναι μόνο ο Μιχαηλίδης και ο Διαμαντής, είναι ο Τσαούσης, είναι... βγάζουμε απ' έξω Λίρα Τζιμπαλογιάννη που είναι στην πρώτη ομάδα εδώ και ένα χρόνο περίπου. Είναι ο Χατζηστραβός, ποδοσφαιριστής με ποιότητα. Φοβερά χαρίσματα. Είναι και άλλα παιδιά, είναι και ο Γαϊτανίδης, είναι και ο Δούμτσης. Το ξέρουν και τα παιδιά τα ίδια ότι δεν μπορούν να ανέβουν όλα στην πρώτη ομάδα. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της δουλειάς του Μπράγκο, να βρεις τα παιδιά αυτά ομάδες μέσα από τις οποίες θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και όχι να χαντακωθούν. Γιατί αν κάνουμε ένα θέμα, Σταύρο, ή και τώρα αν σκεφτούμε πόσα παιδιά χάθηκαν στα τελευταία 6 χρόνια, σε πιάνει θλίψη. Και δεν ήταν όλοι κακοί ποδοσφαιριστές, απλώς πήγαν σε ομάδες όπου ήταν επιτυχία να υπάρχει μπάλα για την προπόνηση. Εγώ ξέρω πάντως ότι όσοι είχαν στοιχεία έπαιξαν. Σε μικρότερο επίπεδο, σε. Λίγο πιο κάτω από τον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ παίξανε. Εγώ αυτό ξέρω. Είναι λάθος αυτό που συμβαίνει. Καμιά φορά είναι και το περιβάλλον, Σταύρο. Βεβαίως, δεν εγώ. Ο Πέλκας είχε την ευτυχία, ας πούμε, να πάει στην Πορτογαλία. Και πήγε την Πορτογαλία στην Καλαμαριά και μια χαρά έπαιζε.
Καμιά... Ναι, ο Απόλλων δεν το λες και ομάδα σκορποχώρη. Έχει, ναι. Τα βασικά τα έχει, γήπεδο έχει και καταστάσεις. Ναι, okay. Άλλο σου λέω ότι σε κάποια φάση θα την έπαιρνε ξανά την ευκαιρία του μετά τη χρονιά του Δόνη. Θα την έπαιρνε. Ναι, εντάξει. Γιατί έχει τα στοιχεία. Γιατί δουλεύει. Δεν είναι κάποιος τυχαίος ποδοσφαιριστής. Απλώς αν ένα παιδί χωρίς τεράστια θέληση πάει σε ομάδα που δεν έχει ούτε τα βασικά, ναι. Εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί. Τέλος πάντων, θα πάμε στον καλεσμένο μας. Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχασε λεπτό από το πρωτάθλημα. Δεν καραντί. Ναι. Μάνκελ Κρέσπο. Ναι. Τον έχουμε. Τεράστιος. Good morning, Άγγελ. Hello, good morning. How are you? Good. No, start the holiday, so I'm good. Okay. Λοιπόν, μας λέει ότι είναι πολύ καλά, ξεκινάει τις διακοπές του και βρίσκεται στην Ισπανία ο Άγγελ. Πώς ήταν που δεν έχασε λεπτό. Jose, you were one of the players that you didn't miss one minute in whole season. What's your thoughts about that? Personally, okay, I'm happy because I never have some problem, the injury or something like that. Also, about the yellow card, I don't have any game to me to try out. But okay, the important was the team, and I try to help the team in every moment. Mm-hmm. So, in general, I'm very happy. Λοιπόν, μας λέει ότι είναι χαρούμενος γιατί δεν έχασε λεπτό, δεν είχε κάποιους τραυματισμούς στην διάρκεια της σεζόν, δεν είχε κίτρινες ή κάποια κόκκινη ώστε να χάσει κάποιο παιχνίδι λόγω τιμωρίας. Το σημαντικό, λέει, ήταν όμως η ομάδα. Αυτό είχα στο μυαλό μου κάθε φορά που έμπαινα στο γήπεδο και βοήθησε την ομάδα όσο μπορούσα. Έλα. Double για τον ΠΑΟΚ, χωρίς να χάσει παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Πρώτη φορά στην ιστορία του, πώς αισθάνεται που είναι μέλος μιας ομάδας που έγραψε ιστορία. Jose, this team made a great season with a double, with no loss. What's your thoughts about that? What's your feelings about that? Yes, but I'm very happy because we know very well that we did something very special, no? Because the first time in the history that Park take the double. And also, we understand that we were the best team in the history of this country in championship, you know, because to finish the season without losing any game and with 26 winning and four drop is something very special that I know that all the people in Greece they will keep in their mind. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ξέρω ότι κάναμε κάτι το ιδιαίτερο. Πετύχαμε κάτι πάρα πολύ καλό με την ομάδα, γράψαμε ιστορία, κατακτήσαμε το double. Καταλάβαμε και εμείς και όλοι ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Το να έχεις 26 νίκες και 4 ισοπαλίες είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και κατάλαβε όλη η Ελλάδα ότι ήμασταν η καλύτερη φέτος στο πρωτάθλημα. Jose, which was the moment in the season that you understood that you were close to the trophy? Look, I am... I never seen that something is doing before to do. Okay, we know that after maybe again Olympiacos at home when we win and we show how strong we were compared with them. I understand that we have a lot of chance to win. But finally, the last game again Levadiakos, I wasn't sure to win because also what happened last year. Yes. Τον χάσαμε. Τον ξανακαλέσουμε λιγάκι. Λοιπόν, μέχρι τον έχουμε. Είχα πιστοσύνη στην ομάδα σε όλη την χρονιά. Ξέραμε ότι δεν ήταν εύκολο. Μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, καταλάβαμε αλλά και δείξαμε πόσο δυνατοί ήμασταν συγκριτικά με τον Ολυμπιακό. Αλλά προσωπικά λέει, ήμουν σίγουρο μόνο αφού κερδίσαμε το Λεβαδιακό στο τελευταίο παιχνίδι, γιατί όλοι θυμόμασταν τι έγινε πέρσι. Και εδώ φαίνεται ότι το είχαν στο μυαλό τους από πέρσι. Και το έχουν πει πάρα πολύ στην ομάδα. Λίγο πολύ όλοι μας. Τον έχουμε ξανά. Jose, are you okay? Yes, I think... I don't know if you have some problem or...
with the telephone. Yes, yes, yes. We are okay now. 100 καλύτερη άμυνα ο ΠΑΟΚ. Ο ίδιος με τον Βαρέλα μαζί 100 παιχνίδια στο χορτάρι. Πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο που έχει έναν παίκτη δίπλα του που τον ξέρει τόσο καλά και πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό η άμυνα να είναι τόσο δυνατή. José, you had the 100 games with Varela in the defense. How important is the cooperation between you and him and the whole defense for the PAOK? Yeah, I think it's very important because when it's not just only with Fernando, with the whole team, when you are together many years and you play a lot of games together, you have you understood better your teammate and everything is going better. So I think in general for us also, for the player, that we know the good thing and the bad thing of everyone, and we try to fix always to help the other, is better for the team and in general also for the player, because we take more confidence. The ideal would be to be together to next year also with Varela. This don't depend on me. In football, you never know. I don't know the situation exactly. How will finish with him, and also we will see what happens. Yes. Okay. Λοιπόν, και τα 100 παιχνίδια με τον Βαρέλα, είπε ότι δεν είναι μόνο τα 100 μάτς που ήμασταν μαζί με τον Φερνάντο, αλλά και με την υπόλοιπη ομάδα. Οι περισσότεροι είμαστε χρόνια μαζί στην ομάδα. Όταν συμβαίνει αυτό, καταλαβαίνεις καλύτερα και τους συμπαίκτες σου και μέσα από αυτό βγαίνει κερδισμένη η ομάδα. Προσπαθούμε να βοηθάμε πάντα ο ένας τον άλλον και αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό για τους ποδοσφαιριστές να ξέρει πάρα πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Και για την ερώτηση, το αν θα ήθελε και τα επόμενα χρόνια να είναι μαζί με τον Φερνάντο Βαρέλα στην άμυνα, είπε ο Χωσέ ότι δεν εξαρτάται από εμένα, δεν ξέρω ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Θα πρέπει να περιμένουμε, θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. José, which was the key of this season? Mr. Logo said here yesterday that the main fact was the balance and the character of this team. Do you believe that also? Yes, I think yes. The balance of the team was very important, the character that we show. We had during the year a lot of problems with the injury. I remember very well in January when Prio left the team, that all the people were thinking that, okay, Pau was finished. And personally, I think that in the second round, we played better and we scored more goals than in the first. So we improved in everywhere. We work very well during just not only this year, also the previous. And I think all these things together show us that we can do something very special, and finally we did. Λοιπόν, είπε ότι η ισορροπία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είχαμε ισορροπίες όλη τη σεζόν, δείξαμε χαρακτήρα. Παρότι είχαμε αρκετά προβλήματα τραυματισμών καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θυμάμαι, είπε χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο που έφυγε ο Πρίγιοβιτς. Πολλοί λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ τελείωσε. Εμείς όμως και παίξαμε καλύτερα στο δεύτερο γύρο και πετύχαμε περισσότερα γκολ. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά όλοι μαζί και όλα αυτά μας οδήγησαν στο να έχουμε αυτή τη σεζόν. Το ξέρει στον Ολυμπιακό λένε ότι έχουν παίξει καλύτερη μπάλα από τον ΠΑΟΚ. José, do you know that the people of Olympiacos believe and say that they was the best team with the best football? No, I don't think so. We know that we finish okay with 5 points more and plus these two that we start with in the -2 in the beginning of the season. Yes. So it's 7 points more. With both the game that we play against Olympiacos, we win. And I know that they finished the season very well. But also I saw some games that maybe the other team wasn't very aggressive. They came then, and for them was more easy. But it's true that they finished the season very well in a very good situation. With they are playing very good football. But to be better than us, I don't think so. Yes. I think that Olympiacos was a very good team in all the history of Greece. But I think this, I don't know how many titles the championship they have, but in no one they play like us this year. Yes, that's true. Λοιπόν, δεν φάνηκε να το πολύ γνωρίζει, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αυτό λέει που ξέρω είναι ότι τερματίσαμε 5 βαθμούς πάνω από τον Ολυμπιακό και ενώ είχαμε ξεκινήσει τη σεζόν με -2, άρα
Έχουμε 7 βαθμούς διαφορά. Ξέρω, είπε επίσης ο Χωσέ ότι στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό έχουμε 2 νίκες. Όντως τελείωσαν καλά το πρωτάθλημα, έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν είδα, είπε, τις ομάδες που παίξανε να έχουν πολύ επιθετικότητα. Ναι, οπότε ναι. Τα πράγματα ήταν πιο εύκολα για αυτούς. Ξέρουμε την ιστορία του Ολυμπιακού, ξέρω ότι είναι καλή ομάδα, έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, είπε, πόσους τίτλους έχει, αλλά δεν έπαιξαν καλύτερα από εμάς και τους κερδίσαμε σε 2 παιχνίδια. Και δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ στην ιστορία τους, σαν και εμάς, ναι, στην χρονιά φέτος. Χωσέ, what about Mr. Λουτσέσκου? Yeah, I think it's one of the keys of the of Dixon Hexe, because he was always this last 2 years with us, very near to try to keep the balance between the coaches, player and club. He was very near to us to try to make us more than one normal team, just like a family. And also with the work in every day, in every training, I think was a very important person for our ship this target. Okay. Είπε ότι ήταν ένα κλειδί για την επιτυχία και ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Κάθε μέρα δουλεύαμε πάρα πολλές προπονήσεις. Δούλευε συνέχεια για να κρατάει την ισορροπία στην ομάδα και να μας φτιάξει κάτι περισσότερο από μια ομάδα, να μας φτιάξει μια οικογένεια. Πολλή δουλειά στις προπονήσεις και έχει πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση των επιτυχιών. Πώς αντιμετώπισαν τον τελικό? Γιατί κακά τα ψέματα, όταν δεν έχεις τον Μαωρίτσιο και τον Βιερίνια, που είναι δύο πολύ σημαντικοί παίκτες, κάπως θα πρέπει να το σκεφτείς διαφορετικά για να το πάρεις το παιχνίδι. Jose, before the cup final, you had many problems like Mauricio, like Vierinha, like Omar also. What did you discuss between the team? Yeah, we discussed also because we start with this problem very early, I think from December with Ponto, with the first big injury, also after Mauricio, Vierinha, Omar. In general, during the year, we know that for us was they were very important players. But also, we know we discussed that we have a very good team with a lot of players ready to help the team. And finally, we see that in the final, we play with a lot of changes on the first 11, but we win the same. No, so this shows that the team was. Not just for 11 players, it was for 25 players that very important for each one. Mm-hmm. Ξέραμε, λέει, πόσο σημαντικά ήταν τα προβλήματα. Το είχαμε συζητήσει και μεταξύ μας. Ήταν ο Πόντους, ήταν ο Μαωρίσιο, ήταν ο Βιερίνια, ήταν και ο Μαρ. Είναι γνωστό πόσο σημαντική είναι για την ομάδα. Το ξέραμε, ωστόσο, πριν τον τελικό, συζητήσαμε ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι μόνο αυτοί οι 11 παίκτες. Οι παίκτες, η καλή στην ομάδα είναι 25. Παίξαμε το τελικό με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα. Ωστόσο, ακόμα και έτσι καταφέραμε να κερδίσουμε. Έχει μπει ποτέ στο μυαλό του να σκεφτεί πώς θα αισθανόταν αν ήταν παίκτης της ΑΕΚ που έχασε τον ίδιο αντίπαλο 3 φορές στο τελικό? Jose, if you were in ΑΕΚ and you lost 3 cups from ΠΑΟΚ, how would you understand that? How would you feel that? We speak this to the final that is very, very, very hard because to lose 3 finals in a row against the same team is not easy. I think that in the next year they will pray to don't find us in one final. It's something that really very, very, very difficult. Δεν είναι εύκολο, είπε, να χάνεις 3 συνεχόμενους τελικούς από την ίδια ομάδα. Για το προφέσεις ΣΑΕΚ, νομίζω, λέει, ότι θα φοβούνται οι παίκτες της ΑΕΚ να μας συναντήσουν ξανά σε τελικό. Είναι από εδώ και πέρα ο στόχος ο μεγάλος του ΠΑΟΚ να μπει στους ομίλους του Champions League και έχει εικόνα από τους πιθανούς αντιπάλους? Έχει μελετήσει καθόλου τι γίνεται? After the double, the next target is the group stage of Champions League for ΠΑΟΚ. And if you know what teams you can face in the group stage, yes. Yes, I think now the next target is this one because it's what we have in front when we start the pre-season to be in the group of the Champions League. I know that it will be very difficult, but it's our target. But and also I don't know exactly which team we can face in the qualification also,
but for sure they will be a strong team and we have to be ready. Όντως αυτός είναι ο επόμενος στόχος μας και αυτό το στόχο θα έχουμε στην προετοιμασία, να φτάσουμε στο group του Champions League. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, δεν ξέρω ποιες ακριβώς ομάδες θα αντιμετωπίσουμε στα προκριματικά, αλλά εμείς ο δικός μας στόχος είναι να φτάσουμε στους ομίλους του Champions League. Πώς είδε το γεγονός ότι όλη τη χρονιά ο Ιβάν Σαββίδης τους περίμενε απ' έξω, αλλά δεν μπορούσε να τους παρακολουθήσει από μέσα, και αν αυτή η εικόνα τους έδινε δύναμη? Jose, it was a tough season also for Mr. Savvidis. He was there in every game for you. He was waiting for you before the games. How did you understand all this? Yes, I know. We know that for him was very difficult and to be out of the stadium every game. But okay, he showed us that he was always very near. He came in Thessaloniki almost every game. Mm-hmm. To meet us before the game, to give the hand before the every game. So we feel him like always. This he work and he make everything to try to show us that he goes like in the previous year or with us. How would you describe him as a person? Yes, it's very different what he showed in the. From outside, no, he's mm-hmm. very near when he's with us. Also, I can say he's very aggressive to us. Yes. to achieve our target, because he's very focused and you know, he's a businessman and he tried to put always this also in the football, no, to be very focused in every target and don't miss one target. Ξέρουμε, λέει, πόσο δύσκολο ήταν για τον Ιβάν Σαββίδη να είναι κάθε φορά έξω από το στάδιο και να μην μπορεί να είναι μέσα. Όμως αυτός σχεδόν σε κάθε παιχνίδι και στα εκτός, αλλά και κυρίως στη Θεσσαλονίκη, ερχόταν έξω από το γήπεδο σε κάθε παιχνίδι να μας αγκαλιάσει, να μας δείξει ότι είναι δίπλα μας. Τον αισθανθήκαμε και φέτος όλη τη χρονιά κοντά μας και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας. Και σε ερώτηση για το πώς είναι σαν άνθρωπος ο Ιβάν Σαββίδης, είπε είναι διαφορετικός. Αυτό που δείχνει προς τα έξω και πώς είναι με εμάς, είναι προσιτός, είναι πάντα κοντά σε εμάς. Καμιά φορά, λέει, είναι περισσότερο επιθετικός ώστε να μας πιέσει για να κατακτούμε στόχους. Είναι ένας businessman, αλλά δίνει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο και κάνει τα πάντα για να μπορούμε να έχουμε ό,τι χρειάζεται για την επιτυχία. Mm-hmm. Ο ίδιος ανανέωσε. Πώς βλέπει το μέλλον του στην ομάδα? Jose, you will be at Tumba for many years also. You renew your contract through the season. Your thoughts about that also? Okay, I'm very happy. I played this 3 years in Bau, very important 3 years with 4 titles, with very a lot of happiness things. And okay, now I'm in front of also another 2 years that I will try to give my best mm-hmm. to help the team in every case. And personally, okay, I find I feel very good to find my second house, no? Mm-hmm. Λοιπόν, είπε ότι είμαι χαρούμενος, είμαι 3 χρόνια στην ομάδα, μέσα στα οποία 3 χρόνια κατακτήσαμε 4 τίτλους και γενικώς είχαμε πάρα πολύ μεγάλες στιγμές. Θα είμαι εδώ για άλλα 2 χρόνια, θα προσπαθώ να κάνω αυτό που κάνω πάντα, να δίνω το καλύτερο εαυτό και αισθάνομαι ότι στον ΠΑΟΚ έχω βρει το δεύτερο σπίτι μου, είπε χαρακτηριστικά. Ωραία. Έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Όχι, από το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Jose, one last question. In the start of the season, you won your daughter with you in the game of PAOK a few days only after his birth. Your wife, what did you tell to you? Okay, we were thinking for the last year not to be on the stadium with my daughter, the big one, with Valentina. Mm-hmm. And when the second was born, we are thinking always to find one good game with a good temperature, atmosphere and the weather to be there on the stadium. For okay. us, we were very happy, no, to, because for me to be football player is my life, and to have my daughter with me on the pitch is maybe the more beautiful thing that I can have in my life. Yes, I believe that she was the youngest person at Tumba in the history. Yes,
Yes, for sure, yes, because I think it was, I don't know, three months, I think. Yes. I believe that to find another one not younger is so difficult. Okay. Thank you very, very much. Thank you. Have a good day. And we'll see you in about 1 month. Thank you so much. See you soon. Bye, bye. Thank you. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σιάνχελ Κρέσπο. Η εγγύηση, όπως τον ονομάζει και η ΠΑΕΠΑΟΚ. Η ερώτηση τελευταία ήταν, ποιο παιχνίδι ήταν αγάπη, μήπως ήταν δεν θυμάμαι, ρε, δεν ήταν... Ήταν ντέρμπι, ήταν. Θα σου πω, περίμενε. Δεν θυμάμαι καθόλου. Θα πει τώρα η αγάπη το παιχνίδι. Λέει, λίγο ημερών ήταν το παιδί, εντάξει. Είπε λοιπόν ο Άγγελ ότι το είχα φέρει στο γήπεδο και την πρώτη μου κόρη, τη Βαλεντίνα, και ψάχναμε με τη γυναίκα μου να βρούμε ένα καλό παιχνίδι που θα είχε καλή ατμόσφαιρα, αλλά και θα ήταν καλός ο καιρός για να φέρουμε και την δεύτερη μου κόρη. Με την ΑΕΚ ήταν. Με την ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να έχω και τη δεύτερη κόρη μου στο γήπεδο. Είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου. 6 εβδομάδων. Ναι. Πω, πω. Και είπε χαμογελώντας ότι μάλλον ναι, είναι η πιο... νεαρή οπαδός που έχει έρθει ποτέ στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν σπάει ποτέ αυτό. Αυτό δεν σπάει ποτέ και αυτό μόνο αγάπη αν είναι ξένη μητέρα. Ναι, μπράβο. Πού το κάνει. Σε ελληνίδα μάνα να πεις. Ποτέ. Θα πάρω το παιδί και θα το πάω στο γήπεδο, στο πάω ΚΑΕΚ. Τίποτα ρε, πεθεράς το παίρνω τα χέρια. Δεν σου αφήνω πίσω το σπίτι. Δεν είναι για κανένα λόγο. 6 εβδομάδων, είσαι τρελός. 6 εβδομάδων, άλλες δεν βγάζουν τα παιδιά τους βόλτα. Ισχύει αυτό. Ναι. Μετά το τρίμηνο. Ναι, ναι, ναι. Το έχω βιώσει τι και από όλα. Δεν αφήνουν κόσμο να το δει. Όχι πόσο μάλλον 35.000 κόσμο. Ξαναλέω, δεν υπήρχε περίπτωση η ελληνίδα μάνα να το αφήσει ούτε στο ΠΑΟΚ. Τι να σου πω τώρα. Εγινιακό. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όχι, πόσο μάλλον στο ΠΑΟΚ με 30.000 κόσμο στην Τούμπα, με καπνογόνα, με. Οτιδήποτε άλλο. Μπράβο στον Άγγελ Κρέσπο. Ωραίος τύπος είναι. Γράφτηκε και αυτό στην ιστορία. Σίγουρα. Δεν θα σπάσει ποτέ. Κατά τα άλλα, εντάξει, ένας φοβερός τύπος, ο Κρέσπο. Φοβερός και σε κανέναν δεν γέμισε το μάτι όταν ανακοινώθηκε η απόκτησή του. Αυτή είναι η αλήθεια. Αμφισβητήθηκε πολύ. Πριν καν φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αυτό είναι το φοβερό. Ναι. Αλλά ο ίδιος πραγματικά έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους μας. Ναι. Με τη συνέπειά του, με το τι δίνει στην ομάδα, όχι μόνο στο χορτάρι, αλλά γενικότερα. Το πώς έχει επίδραση στο κλίμα και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές και φυσικά γιατί περάσαν πολύ καλά παιδιά από την Τούμπα. Σημασία έχει να παίζεις και ποδόσφαιρο, εντάξει. Και το Άγγελ νομίζω το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πραγματικά και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ειδικά φέτος ήταν νομίζω αλάνθαστος στο 85% των αγώνων που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Ήταν πραγματικά. Και στον τελικό φυσικά. Και αν για τον Πασχαλάκη είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχασε λεπτό. Οκ, είναι τερματοφύλακας όμως. Για τον Κρέσπο είναι ακόμη πιο σημαντικό γιατί έχει παίξει παντού στην άμυνα και δεν έχει χάσει δευτερόλεπτο. Είναι απίστευτο αυτό που έχει πετύχει. Είναι αμυντικό, είναι φοβερό παράσημο και οφείλεται και στο πόσο καθαρό παίκτη είναι όταν έχει 2 κίτρινες σε όλη τη σεζόν. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε λιγάκι. Ναι. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η Αναδομό, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνα, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και του πιο αξιόπιστου συνεργάτε. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, τα νέα γραφεία τη Αναδομό και αναδομό.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσει σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Μαζί μας είναι το Ρίζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Την Παρασκευή, υπενθυμίζω, είναι η πρεμιέρα του αφιερώματος στον αξεπέραστο στρατό Διονυσίου. Κλείστε γέρος τα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνο στο ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Πραγματικά είναι μια ακόμα μεγάλη παράσταση του Θεάτρου Βεργίνα σε ένα πολύ τεράστιο και παοξύ τραγουδιστή, το στρατό Διονυσίου. Τη στιγμή που μιλάμε, η K19 του ΠΑΟΚ έχει κάνει 4 τα τέρματά της στον Πανετολικό. Θα σας ενημερώσουμε και λίγο αργότερα για το πώς δημορφώθηκε αυτό το 0-4. Θα δούμε αν θα παραμείνει έτσι, αν θα βάλει κι άλλο γκολ. Ο ΠΑΟΚ και μαζί μας η Στίχημαν, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Έχει σημαντικά μάτς σήμερα για ποντάρισμα. Αταλάντα Λάτσιο, τελικός κυπέλλου Ιταλίας με μηδενική Γκανιώτα. Μηδενική Γκανιώτα και στο Λίντς Ντέρμπι, παιχνίδι για τα play-off της Τσάμπιους, για την άνοδο στην Πρέμερ. Πρώτο παιχνίδι του έχει κερδίσει η Λίντς με 1-0, αλλά σίγουρα νομίζω. Είναι αμφίροπο παιχνίδι και έχει και Ολλανδία, De Graaf, Τσαπ, Άγιαξ για την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Έχει γενικότερα, ξαναλέω, επιλογές μέχρι το τέλος του μήνα. Παίζονται ακόμα αρκετά μεγάλα προαθλήματα της Ευρώπης. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, τρίτο μισάωρο. Άντε πάλι, κάθε φορά η κουβέντα γίνεται. Τρίτο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24. Πάντα στο Λίπερο 107 και 4. Δώσε λίγο ένταση. Αίτητος πρωταθλητής και ταμπλούχος είσαι.
Δώσε λίγο ένταση, λυπάσαι. Δεν μπορώ να δώσω ένταση. Περιμένω, Σταύρο, να μου πει για τι μεταλλαβέ. Από πού γιατί φωνάζει την γκρεμί, σε κάνει να αισθάνεσαι ενοχέ στο ταχυάο. Αυτό είναι. Δεν το ξέρω τον κύριο. Έχουμε γίνει συμπλεγματικοί χωρί να είμαστε. Σε γεμίζει ενοχέ. Πανηγυρίζει, βλάχο. Δεν τρέπεσαι που πανηγυρίζει. Αφού οι άλλοι δεν πανηγυρίζουν. Δεν πανηγυρίζει κι εσύ. Φτωχέ. Πανηγυρίζω σπίτι μου κρυφά τα βράδια. Ναι, κρυφό πανηγυρικό. Ναι. Άιντε, φτωχή, ευτωχή. Λοιπόν, έλα. Εμείς οι μικροαστοί θα σας πάρουμε το κεφάλι που θέλετε να κάνετε και κουμάντο στην πόλη. Νικολάκη, πάμε λίγο. Το ημίωρο τη αποκάλυψη, ωραία. Τώρα θα αποκαλύψουμε νούμερο. Συγγνώμη, πρώτη εδώ σοκ. Σοκ. Πάρε. Νούμερο εδώ σοκ. Νούμερο εδώ σοκ. Κώστας. Σημειώνω. Είπα, θα πω ονόματα. Σημειώνω τι μεταγραφέ. Έλα. Νούμερο εδώ σοκ, έλα. Κώστας. Νούμερο 2. Τάσος. Νούμερο 3. Τζον. Σοβαρέψε, ο κόσμος περιμένει. Ποιο περιμένει, δεν ξέρει τι θα κάνω. Πες και ένα Τόμας. Τόμας. Έχει ένα 20% να παίζει μέσα κάπου. Όχι, ναι, με το. Άγχελ. Πάλι 2 έχουμε. Πάλι Άγχελ. Καλά, John, ο ένας μάλλον. Ο Καμαρά. Δεν υπάρχουν 5 εκατομμύρια ναι, Καμαρά. Οκ, okay, ναι. Τουρέ. Τουρέ. Τουρέ, υπάρχουν πολλοί. Μάλλον το μάνατζερ το έχουν σταματήσει, όχι το ποδόσφαιρο. Το γιάγια Τουρέ, το είδε αυτό. Βγήκε ο μάνατζερ. Βγήκε και είπε ότι τελειώνει ο γιάγια την καριέρα του και βγαίνει ο γιάγια και λέει: εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Εγώ δεν τελειώνω την καριέρα μου. Συνεχίζω να παίζω. Εσύ θα στείλετε άνθρωπο στο Κοπ Αφρικα ή τσικουνεύεστε τα λεφτά. Ναι. Και είναι και κάτι φορά, κατευθείαν πα στον ήλιο. Να σου πω κάτι ρίση τώρα. Πράγμα, αυτό το σκεφτόμουν χθε βράδυ και θέλω να σα το πω γιατί μπράβο, θα με καταλάβετε. Ωραία, λοιπόν. Το έχω ξεχάσει όμω. Ναι, ναι. Λέει ο Μελσανή ότι φύγετε όλοι, φέρετε προτάσει και φύγετε. Ωραία. Δεν σκέφτεται ότι πρέπει να δώσουμε τα λεφτά για να πάρει άλλου. Πρώτα απ' όλα, αυτό η λάκα η μεγάλη είναι ότι δεν είστε νικητέ. Ναι, οι ίδιοι πήραν το πρωτάθλημα πέρσι, υποτίθεται. Ναι, okay, αλλά... αλλά ούτε πέρσι ήταν νικητές. Άρα ο μεγάλος Μελισσανίδης, ο τεράστιος αυτός, ναι, θεωρεί ότι αυτός το πήρε, όχι αυτή. Καλά, προφανώς. Και είναι και αλήθεια. Ναι, ναι. Αυτός το πήρε. Αυτός ένα μηδέν. Έχει αυτό. Εντάξει, έγινε Σταύρο. Έγινε φίλε. Κάτσε, Ρεβίλ, πώς λες φύγετε όλοι, φέρτε προτάσεις και φύγετε. Εντάξει, θα σου πω κάτι τώρα. Ποιο θα φέρει πρόταση. Ποιο θα φέρει πρόταση. Τελείωσε λέει κανένα δυο παίκτες, θα βγουν τα ονόματα σιγά σιγά. Ποιος τελείωσε. Εδώ τελείωσε οι παραμονές του Άγιαξ. Εδώ τελείωσε εσύ ποτέ το Δεκέμβρη που τελείωσε τον Σιμόες και τον Μπακασέτα και μετά επέστρεψαν. Ναι. Άλλους είχε τελειωμένους. Μόνο ο Λαμπρόπουλος ο καημένος είχε μείνει εκτός. Και διατηρήθηκε εκτός. Οι άλλοι όχι. Πολλά θέματα στην ΑΕΚ, δεν ξέρω. Αλλά μένει όχι μένει τελικά. Μένει. Συνεχίζει. Έτσι βγαίνει τώρα. Πω, δες λίγο αυτή τη φωτογραφία. Δες λίγο αριστερά. Και δες λίγο δεξιά πώς γεμίζει το πλάνο. Δες λίγο. Το τατουάζ εδώ ρε πρόεδρε. Άντε βρε τώρα. Από εδώ η λίμνη είναι πιο... Θάλας από εδώ κουνιέται περισσότερο. Τι κουνιέται, έχει γεμίσει όλο το πλάνο ρε εσύ. Πω πω. Το τατού πρόεδρε, τι το θέλεις ρε εσύ. Εντάξει ρε Στέριο. Άσε με ρε εσύ αγάπη. Και το κόκκινο ρολογάκι, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω και τι είναι. Όχι ο Μάρτης, για να μην μαυρίζει ο πρόεδρος. Μην μαυρίσει και γενικότερα και σε εκλογές ειδικότερα, αν και δεν πιστεύω. Στον Πειραιά είναι κυρίαρχος. Σταύρο, δες λίγο και αυτό γιατί είναι για σένα. Γιατί χθες είναι είμαστε κουβέντα. Ναι. Διαβάζε το κιόλας να γιατί ο κόσμος δεν βλέπει. Η Νέα Δημοκρατία σας υπενθυμίζει πως δεν θα σας ενοχλεί Δευτέρα αν δουλεύετε 7 μέρες. Πολύ σωστό. Ανοίξει πρόγραμμα, όλα γίνονται. Έχω μια πληροφορία τώρα που αν είναι αλήθεια θα γελάσουμε. Ναι. Τι αφορά. Αντίπαλο. Αθήνας. Πειραιά. Πειραιά. Αλλά προσπαθώ να το τσεκάρω, δεν λέμε κάτι στον αέρα. Ωραία, έλα, κάνε τώρα τις αποκαλύψεις σου. Πάμε στο κομμάτι των ανανεώσεων. Πες, γιατί όλοι κάτι λένε. Κοίτα. Η περίπτωση Βαρέλα ΠΑΟΚ είναι παράνοια. Σόπα. Τα έχουν βρει. Τα έχουν χαλάσει. Τα ξεβρήκανε. Ναι. Τα ξαναβρήκανε. Μετά τα ξαναχαλάσανε. Γιατί έφαγε γύρισμα ο Ιβάν. Ναι. Μετά ο Ιβάν λέει στο αεροδρόμιο εγώ θα καθαρίσω για Βαρέλα. Ναι. Εντάξει. Γενικά λένε ότι υπάρχει μια πρόταση από την Κίνα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτές οι προτάσεις και το timing που βγαίνουν. Okay, ναι. Παίζουν κάποιο ρόλο. Παίζουν κάποιο ρόλο. Εγώ όλο αυτό θα τα βρούνε. Και μείνει η αίσθηση με αυτή είναι, και νομίζω όλων. Εντάξει. Πάντως θα κάνει χαβαλή στην Κίνα ο Βαρέλα, σαν στη μένα. Σημαίνει φάση.
Μωρή, και προχθές τα έκανε. Στόπερ. Και προχθές τα έκανε, αλλά ας όψει το λιβάγια. Ο Στανόγεβης δεν μας έλεγε το σκηνικό με τους θεματοφύλακες. Τι. Πάνε, αγοράζουν, παίρνουν εκεί ντροκμπά, το ένα, το άλλο, παίρνουν παίκτες, κάνουν, κάνουν και βγάζει μια διεκτίβα η Ομοσπονδία της Κίνας. Ναι. Ότι... Αλήθεια, ναι. ότι επειδή δεν έχουμε Κινέζους θεματοφύλακες καλούς στην Εθνική, ναι. Πρέπει αναγκαστικά στις ομάδες να παίζουν Κινέζοι θεματοφύλακες. Δηλαδή είναι όλοι κοντοί. Δεν είναι, δεν είναι όλοι, ένα δισεκατομμύριο όλοι κοντοί, αγάπη. Εκτός αν αισθάνεστε πιο οικία να το λέμε. Αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Οι τύποι τώρα, οι θεματοφύλακες οι Κινέζοι, ναι. δεν τη βρίσκουν. Δηλαδή, Μίλαν παίζαμε, ναι. δεν θα διαλέγαμε κάποιον. Ναι. Okay. Πήγαινε εσύ από εδώ, εσύ από εδώ. Ωραία. Και ξαφνικά, όποιος την έπιανε απλά, όχι να αποκρούσει, όποιος την έπιανε. Ναι. Πήγαινε να το ζητούσανε 15 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια στο μεταξύ. Άλλοι έχουν επενδύσει στις ομάδες τους 400 εκατομμύρια, ναι, 250 ναι, ναι. εκατομμύρια και πρέπει να πέσουν με παγκότερμα. Ναι. Ζαλίστηκαν όλοι. Πήγανε, φτιάξανε ένα κάμπ στην Ελβετία και τους στέλνανε εκεί για να μάθουν να πέσουν τερματοφύλακες. Μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα, εντάξει. Δηλαδή, αν ο Πασχαλάκης και κινέζικο διαβατήριο. Έπαιζε. Μπορεί να έπαιρνε και. Ένα δις. 30 εκατομμύρια συμβόλαιο. Να, ωραία. Συμβόλαιο, όχι πόσα θα πάρει πάω. Ναι, ναι, ναι. Πάω, μπορεί να έπαιρνε 120. Στην τσέπη, κανονικά. Ναι. Δηλαδή για πότε θα έβγαζα κινέζικο διαβατήριο, χαμπάρι θα παίρνατε. μα δεν το βλέπετε, γνήσιο τέκνο τη Κίνα. Εδώ το παιδί δεν βλέπει το μάτι που είναι λίγο σκιστό. Θα του έκανα και ένα μπότοξ. Τώρα που είναι Στανόγεβης, πού είναι το παιδί μας αυτό, ρεσί. Τίποτα, πουθενά. Άντεργο, το πάγατε. Retired. Retired. Φοβερό. Όχι, ρε, αυτό είναι σαν παίκτη. Κάτσε λίγο, ρε. Expected λέει. Να το. Περίμενε. Περιμένει, ρε, Στεργιονά. Α, ναι. Expected. Άρα είναι, στην, είναι στην ομάδα. Όχι, όχι, είναι στην ομάδα. Είναι στην. Πού πήγε, στην Κίνα πήγε πάλι. Λοιπόν, πήγε στην Κίνα. Είδες. Στην BJ. Αυτό τώρα είναι η Μαρία Κωνσταντοπούλου και κάνει ένα σποτ. Και είναι από πίσω το ωραιότερο τοπίο του πλανήτη. το οποίο, φίλε, πραγματικά δείχνει το χειρότερο. Το έχει θάψει το τοπίο εντελώς. Ναι. Όπως είναι αυτό, Σταύρο, που λες δείχνει το χειρότερο, η Μόρντορ μοιάζει πιο. Γεια σου, φεύγει. Δεν κοιτάμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Κοιτάμε μπροστά. Φοβερά. Λοιπόν, είναι στην BJ Ρενέ από τις 18 Δεκεμβρίου του 2018 ο Στανόγεβιτς. Έχει παίξει 9 παιχνίδια μέχρι τώρα για τους φαν του. Πολύ κόκκινο βλέπω. Μία νίκη, δύο ισοπαλίες και. Και όλα ήτες. 6 ήτες. Εντάξει. Έλα, πάμε, είπαμε Βαρέλα. Ο κόσμος περιμένει. Άλλο. Κάνια Σάχοφ. Σίγουρα μένει ένας από τους δύο. Ναι. Μικρές πιθανότητες για να μείνουν και οι δύο, έως μηδενικές. Και στη ζυγαριά του ποιους μένει είναι ο Σάχοφ. Υπάρχουν κάτι απαιτήσεις, κάτι αυτά, κάτι το άλλο. Δεν νομίζω να υπάρχει. Δηλαδή, αν γυρίσω πάω και πει το Σάχοφ, έλα να πίνεις με αυτά που έπαιρνες, θα μείνει. Και ο Σάχοφ νομίζω παραμένει εδώ. Δεν έχει φύγει ακόμα. Πού να πάει, στην Ουκρανία. Καλά, Βαρέλα, έτσι και έχεις εδώ. Έχεις πάει στην Ουκρανία ποτέ. Όχι. Μην πας. Okay. Και ο Βαρέλα έτσι και αλλιώς είναι εδώ. Και θα μείνει εδώ για αρκετό καιρό ακόμα. Ο Σάχοφ νομίζω είναι εδώ. Οπότε θα δούμε. Ο άλλος θα μείνει, Σταύρο. Ποιος. Αγάπη δεν έβλεπε, πετάγεις. Δεν πετάγεις αγάπη. Δεν κατάλαβα. Ο Ερίκη έχει πιθανότητα να μείνει κι όμως. Αν αυτό ήθελες να ρωτήσεις μέσα σου. Όχι, ήθελα να κάνω το 2-1. Ω, ρε Στέριο. Πετάχτηκε αγάπη, μη χάνει. Πάμε πάλι, έλα, πάμε πάλι. Άστο, καλά, πάμε πάλι, καλά. Έγινε. Είδες όμως, δεν τσίπησα. Έτοιμος είσαι, έλα. Δεν ήμουν έτοιμος, κύχλε δεν έκανα. Κύχλε δεν έκανα. Συγγνώμη, Στέργιο, το χάλασα το σκετσάκι. Και εγώ πιστεύω ότι ο Ενρίκη έχει πιθανότητες πολλές. Καλά, τώρα δεν θα σας πω ότι αυτό λέει ο ίδιος, προφανώς και το λέει. Αλλά εντάξει. Θα δούμε και σε αυτό. Άρα αυτές ήταν αποκαλύψεις. Αν μας κάνει Σταύρο η Ντόρτμουντ πρόταση 12 εκατομμυρίων για τον Ζαμπά, τι κάνουμε. Τρέχοντας. Αλλά δεν, εγώ νομίζω ότι δεν έχει να πάει πουθενά. Υπάρχει αυτή η φημολογία ότι η Ντόρτμουντ το βλέπει πιο ζεστά από όλους. Ποια η? Η Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος λέει αυτό? Το λένε ακόμα και το Τράσερ Μάρτι στην κατηγορία φήμες, rumors. Δηλαδή έχει το Σάντζο και θα πάει πάρει το Ζαμπά. Έχει καλό μάνατζερ ο Ζαμπά. Τι ακούγεται και τι γράφει. Έχει? Έχει καλό μάνατζερ που μιλάει γενικά. Που τον έστειλε στον Κρόσνη. Έχει καλό μάνατζερ που μιλάει γενικά δεξιά-αριστερά τέτοια.
Ναι, ναι. Δίνει πραγματάκια. Και γράφεται στο εξωτερικό ότι μέσα σε πολλές ομάδες που βλέπουν τον Ζαμπά είναι και η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία τον βλέπει πιο ζεστά σε σχέση με τις υπόλοιπες και έχει στείλει ανθρωπότητα να δει τον Ζαμπά και μπορεί να δώσει, λέμε, και 12 εκατομμύρια. Ας τα δώσει. Η Μπορούσια. Μα δώσει και το Σάντσο. Δεν θέλουμε 12 εκατομμύρια. Τους κλέβεις μετά. Μέχρι τα 12 είναι normal, μετά λίγο ξεφεύγει. Ναι, ε. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μετά πάμε το Ρόις. Να, διαλέγουμε αυτό. Χρειαζόμαστε και φόρμα. Μετά να δούμε για την πόρτα τι θα μας δώσει για τον Ολιβέιρα παίκτη. Για να μας το δώσει και τον Ολιβέιρα να μας δώσει και έναν ακόμα και είμαστε κομπλέ. Ο Σαν ανανέωσε όμως τον Ολυμπιακό. Να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος που την έβαλε πιο μέσα στο πρώτο γκολ του Βιερίνια. 4 χρόνια. Πιο μέσα την έβαλε. Καλός είναι όμως. Πού είναι καλός. Γιατί σε γενικές γραμμές όντως ήταν. Μπροστά σου το βλέπεις. Να πάω στο φθαλμίατρο. Έλα, σε γενικές γραμμές. Να παραβάλεις. Να προσπαθήσεις. Ναι, μπράβο. Σε έσαι μονοσύλλαβος, επειδή δεν θα μπερδεύεσαι τη μετάδοση. Προφανώς δεν είναι και ο. Απλά Σταύρο έτρεμαν τα πόδια του εκεί, βλέπω στο Βιερίνια το παιδί. Γενικά είναι νορμάλ. Τη βρίσκει λίγο. Εντάξει. Δεν είναι για επίπεδο Πόρτο. 4 χρόνια στον Ολυμπιακό. Οσά. Τι άλλο έχουμε, αυτές ήταν αποκαλύψεις που έκανες. Το σοκ αυτό ήταν. Μας υποχρέωσες. Μας υποχρέωσες. Πρώτη εδώ, μόνο εδώ αυτά ήταν. Εντάξει, πάμε. Πήγε και μισή. Πόσο να φάμε το διάλειμμα. Όλοι βρίσκουν και λένε κάτι, ρε παιδί μου, λένε ότι. Θες να βρω να πω κάτι. Αυτό. Κάντο λίγο έτσι. Όλοι λένε, ξέρω εγώ, ότι. Να, ότι ο Βαρέλα μένει στη Θεσσαλονίκη ακόμα είναι σημάδι. Ενώ ας πούμε θα μπορούσε να φύγει ένα το παιδί του είναι στο σχολείο. Θα έπαιρνε το παιδί και θα έπαιρνε ο Βαρέλα. Δηλαδή. Και ποιο το μάμι το παιδί τώρα. Σου λέει πάει σχολείο ακόμα, άστρο να φύγουμε. Ναι, θα πήγε. Δηλαδή σκέπα. Ο Χατσερίδης. Μάγκα. Χάτσερε, φίλε. Μαλδίβε. Κάτσε, κάτσε να δείξω φωτογραφία, περίμενε. Είναι όλο βραβείο. Όχι πριν τον τελικό. Εννοείται. Το ζει, το ζει, το ζει. Λοιπόν. Και ρωτούσε και στι Μαλδίβε. Πιάνετε Κοσμοτέ. Όχι, το έλεγα στην αγάπη, πιστεύω, είμαι σίγουρος μάλλον, ότι έμαθε ότι ο Πάουκ πήρε το κύπελο. Έλα Σταύρο, δούλεψε το, έλα. Ναι. Η σύζυγος την ανέβασε στο γραφείο, όχι αυτός, προφανώς. Κουλάρα εσύ. Ρε Σταύρο, δηλαδή τι να πω με τη φωτογραφία, αγάπη, για πες μας τώρα εσύ. Πες μας. Πες μας. Τι να πω εγώ με αυτό τώρα. Τι να πω, ρώτα το τοπίο. Τι να πω. Το έχω σκεφτεί τι αλήθεια θα το πεις. Λέω ότι θα το κρατήσει. Θεωρώ σίγουρο Σταύρο ότι εκεί που κάνα μπάνιο στις Μαλβίδες δεν έχει Facebook, Instagram. Άκουγε ή ρέντιο. Ο Χάτσε, όχι. Τον είπε η γυναίκα του κάποια στιγμή που έχει Instagram. Πήρε το κύπελο. Σε έβαλε τον γκολ. Θα λέει ο Χατσερίς σου. Δεν με νοιάζει, άστο. Φοβερό παιδί. Παίχτη που δεν ένιωσε την ανάγκη ούτε να μπει στη φιέστα. Γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν στη Μαλαβίδη, ήταν στην πόλη μας. Δεν ήταν στην Παππούα. Δεν πήγε καν στο γήπεδο. Ποιος το ξέρει. Θα μου μείνει εμένα του Χατσερίδη ατάκα. Αυτό θα μου μείνει, δεν θα μου μείνει τίποτα άλλο. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Ότι οι συμπαίκτες μου νομίζουν ότι είμαι Έλληνας και με φωνάζουν Χάτσε. Τι σλαλούν. Δηλαδή, ναι, δεν. Και ενδιαφέρει λέει Σαχτάρ. Αν ενδιαφέρει τη Σαχτάρ, εγώ θα κάτσω το χορεύω break dance εδώ, απ' έξω. Πες κάτι πιο ωραίο. Με κάλτσα, με ρακέτα. Μακάρι Παναγία μου. Τρανζίστρο μεγάλο, έτσι. Στείλα εγώ πρόταση. Παρακαλάμε να τον πάρει Σαχτάρ. Δεν θα τον πάρει Σαχτάρ, θα βρει ομάδα. Εάν τυχόν όμως. Έχει. Εάν τυχόν συμβεί αυτό Σταύρο, θα περιμένουμε να γίνει αυτό που είπες. Break dance. Έλα, έλα. Πώς θα θυμάμαι. Έχω δύο. Έβαζες ένα ζευγάρι, το έβγαζες το βράδυ και είχες αλλεργία. Σημάδια για πάντα, δεν έχω ακόμα πιστεύω ότι έχει σημάδια από το λάστιχο. Ήταν ένα λάστιχο, προκρούστης λεγόταν, είναι ειδικό. Ξέρεις το προκρούστης. Ναι, αυτό που τραβάει δεν είναι. Ναι, αυτό είναι. Τέλος πάντων. Θα σου πω δουλειά για το κεντροδιάλειμμα Σταύρο, γιατί οι άσπρες κάλτες γίνονται μαύρες και οι μαύρες άσπρες. Ξέρεις ποιος τις φόρουσε αυτές. Ξέρεις ποιος τις φόρουσε πολύ. Ποιος. Αυτός την έλεγε. Πέμπτε. Τι ρε φίλε, τι είναι αυτή ρε. Πάλι. Στην αρχή σου το έκανε καλά. Στο έκανε καλά, παρά να ξέρετε. Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, έλα, Νάξος είναι μαζί μας. Πολλές επιλογές, ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ και τσάντες. Πολλά κατακαταστήματα. Στην αρχή έχεις φαΐ, ήταν. Δεν είσαι καλά.
Εντάξει. Λοιπόν, ένα κατάστημα τη Μυστική Μεσοτέλου. Ένα πλατεία Αγία Σοφία. Ένα Mediterranean Cosmos. Πολλά στόκ στην πόλη. Ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και Mediterranean Cosmos και Ελευθέρω Βενιζέλο. Και NAC.gr με τον αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μα και το Data Labs και το διαβίου μάθηση. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια bartender ή σεμινάρια στα τουριστικά ή σεμινάρια στην πληροφορική, ο δρόμο είναι ένα. Data Labs και το διαβίου μάθηση. Πληροφορίε Εθνική Αμήνη 14α. Τηλέφωνο 2310-22-2962 και στο datalabs.edu.gr. Και αν θέλετε να ανανεώσετε το μπάνιο σα. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και φυσικά με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Θα βρείτε τον Φτύκα Απόλλωνος 37-39 κατ' Οτούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σταριό, εντάξει, συνήλθες. Μια χαρά. Το Στάδιο χθες το μαζεύαμε για να σταματήσει να γελάει. Να σου πω κάτι, τώρα που δεν είναι εδώ, αύριο θα συνεννοηθούμε πριν μπούμε και θα το κάνουμε, εντάξει. Ναι. Εγώ θα θυμηθώ. Ωραία. Θα σε στηρίξω εγώ, γιατί στο χάλασα λίγο. Ωχ, με πρόσωπο στο μάχη. Θα σε στηρίξω και θα το καταφέρουμε, εντάξει. Ωραία. Δεσμεύομαι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Χορηγή. Τι να πούμε, αγάπη. Έκλεισε η χρονιά ιδανικά και για την ομάδα hardball. Πήρε το double και έχει μείνει μόνο η ομάδα μπάσκετ. Εκεί όμως δύσκολα τα πράγματα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Είχαμε και ένα post από τον coach Ηλία. Κάτι έλεγε ότι τελειώνει η υπομονή. Κάτσε, περίμενε. Η υπομονή τελειώνει εκεί που αρχίζει η αξιοπρέπεια. Α, ναι. Ναι. Δεν χρειάζεται να πει κάποιος κάτι παραπάνω για το ποια είναι η κατάσταση στην ομάδα. Φυσικά παρατημένη από όλους. Με 6-7 επαγγελματίες νομίζω. Και με 4-5 πιτσιρικάδες από την εφηβική ομάδα. Περιμένουν μέσα σε όλα αυτά πότε θα ξεκινήσουν τα play-off. Αλλά σήμερα δεν νοιάζεται κανένας. Σήμερα είναι συνεδρίαση νομίζω στον ΕΣΑ και πάλι. Δεν ξέρω τώρα αν αυτές οι συνεδριάσεις έχουν να δώσουν και κάτι πέρα από κανένα διάλογο για να κόπουλουμε Αγγελόπουλος αν θα είναι εκεί και όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να προκύψει πάλι. Η ώρα 2 είναι η συνάντηση στα γραφεία του ΕΣΑ. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε το θέμα της αναδιάρθρωσης για να μείνουν όλες οι ομάδες. Το καταφέραμε αυτό και στο μπάσκετ, γιατί ήταν πρόβλημα του ποδοσφαίρου αυτό κάθε χρόνο, κάθε Μάιο, αναδιάθρωση για να σωθούν αυτές που έπεσαν. Ναι. Οπότε είναι και αυτό στον αέρα και νομίζω επηρεάζει τα play-off, γιατί πρέπει να επικυρωθεί η βαθμολογία για να ξεκινήσουν τα play-off. Πώς θα επικυρωθεί όμως η βαθμολογία όταν εκκρεμεί η απόφαση για αναδιάθρωση, που η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι πρέπει να συμβεί για να επικυρωθεί η αναδιάθρωση, πού πρέπει να πάει το θέμα. Στη μία πλευρά για την αναδιάθρωση είναι οι 13 ομάδες πριν Ολυμπιακού. Μόνο ο Ολυμπιακός λέει όχι στην αναδιάθρωση. Το θέμα της διαιτησίας, ποιοι θα οριστούν, ένα μπάχαλο και μισό. Αυτό, παιδιά, δεν είναι πρωτάθλημα. Αυτό είναι μια αηδία και μισή. Εδώ είδαμε στο μπάσκετ να μένει η ομάδα, επειδή δεν κατέβηκε να παίξει ο Παναθηναϊκός, να πέφτει τελικά το Λαύριο, ποιο έπεσε. Ναι. Δηλαδή, τι να βγάλεις ακριβώς εκεί πέρα. Δεν υπάρχει πλέον κάτι να πεις. Οπότε μέσα σε αυτό το γελίο πρωτάθλημα, η κατάσταση στον ΠΑΟΚ που είναι αυτή που είναι. Είναι πολύ δύσκολη. Γι' αυτό λέμε ποιος ασχολείται. Ναι. Έχει μείνει ένας προπονητής και 7 παίχτες, όσο μπορούν και αυτοί να ασχοληθούν. Ξαναλέω, παρατημένοι από όλους. Κάνουν προπονήσεις σε καθημερινή βάση να κρατηθούν σε μια αξιοπρεπή κατάσταση. Και νομίζω περιμένουν τα play-off περισσότερο σαν λύτρωση παρά οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση αν προκριθεί ο Προμηθέας με 2 νίκες για να τελειώσει το μαρτύριο μια ώρα νωρίτερα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να υπάρχει από κανέναν η απέτηση να προχωρήσει η ομάδα. Δεν υπάρχει και λόγος άλλωστε. Και θα περιμένουμε ένα καλοκαίρι που δεν ξέρω ούτε εκεί αν θα βρεθεί κάποια λύση για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Πότε θα αποχωρήσει η νέα διοίκηση. Έχει αλλάξει την απόφαση ο Μπάν να παραμείνει ή εμένει την απόφαση να φύγει. Υπάρχει εκεί πέρα λίγο θολό τοπίο. Να γίνει αυτό που λέγαμε βασικά πάρα πολλές φορές και με τον Νίκο. Αν είναι να πάρθει η χειρότερη απόφαση, να πάρθει η χειρότερη απόφαση για να ξέρουμε τι γίνεται. Αν είναι να πάρθει μια καλή απόφαση, για το σπίτι θετική, να πάρθει. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Και όχι αυτό το ντεμί, το ξέρουμε ότι υπάρχει ο Σαββίδης και στην πολύ δύσκολη περίπτωση θα δώσει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα είναι αυτό και πότε θα είναι αυτό.
Ξέρουμε ότι ο Μπάνι είναι ακόμα εδώ, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο θα είναι εδώ. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα του συλλόγου. Αυτό το πράγμα πρέπει να ξεκαθαρίσει λιγάκι. Ακόμα και αν είναι το χειρότερο, το χειρότερο το ξέρεις τουλάχιστον. Ξέρεις ότι η κατάσταση είναι αυτή. Τώρα που μιλάμε, προετοιμαζόμαστε και για το χειρότερο. Δηλαδή, να στηθεί μια ομάδα. Ανάγκη ουσιαστικά. Ναι. Με ένα budget. Πολύ μικρότερο. 300.000. Και να παλέψει η ομάδα για την παραμονή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να ξέρεις ότι υπάρχει οικογένεια Σαββίδη ή δεν υπάρχει οικογένεια Σαββίδη ή υπάρχει κάποιος άλλος ή υπάρχει το οτιδήποτε, αλλά να το ξέρεις. Αυτό. Ο κόσμος δεν στηρίζει την ομάδα. Μέσα σε ένα σάπιο προϊόν που ουσιαστικά είναι στημένο, κομμένο και ραμμένο για τις ανάγκες του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και δεν ασχολείται άνθρωπος πέρα από 700-800.000 ανθρώπους που πάνε σε μόνιμη βάση στο παλατάκι. Και εννοείται πως γι' αυτό δεν φταίει ο κόσμος. Ούτε μπορεί ο κόσμος να πάρει στην πλάτη του ένα τμήμα με τόσες μεγάλες απαιτήσεις όπως το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ούτε γυναικείο ποδόσφαιρο να μαζευτούν 50-100.000, δεν ξέρω πόσο είναι το μπάζετ, 150. Ούτε γυναικείο χάντμπολ, ούτε ανδρικό πόλο. Είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία, με τεράστια φανέλα. Χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά μέχρι ένα σημείο εκεί που αρχίζει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και το καλοκαίρι προμηνύεται μαύρο για την ομάδα μπάσκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σ' όποιους αρέσει, σ' όποιους δεν αρέσει, η αλήθεια είναι αυτή. Μακάρι να διαψευστούμε και το καλοκαίρι να μας επιφυλάσει μια ευχάριστη έκπληξη για την πολύ ταλαιπωρημένη τα τελευταία χρόνια ομάδα του μπάσκετ. Αλλά ξαναλέω, το σημαντικότερο τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ είναι να σταματήσουν όλες οι ομάδες να είναι κομπάρσι και μαριονέτες του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Δεν τιμάει κανέναν, πόσο μάλλον ομάδες με την ιστορία του ΠΑΟΚ, να συμπληρώνουν απλά ένα πρωτάθλημα. Θα ήταν εντελώς διαφορετικό αν, για παράδειγμα, η τρίτη θέση οδηγούσε στην Ευρωλίγκα. Θα υπήρχε ένας στόχος και μάλιστα τεράστιος. Πρωτάθλημα δεν μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ, όσο υπάρχουν Γιανακόπουλοι και Αγγελόπουλοι. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό, που σαφώς οι επενδύσεις είναι μεγαλύτερες. Έχει να κάνει με όλα. Αλλά δεν αφήνει ούτε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ούτε η οικογένεια Αγγελόπουλη να φύγει κάτι πέρα από αυτούς τους δύο. Το καταλαβαίνει και ο πλέον Αδαΐς, ότι δεν αφήνουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να φύγει το πρωτάθλημα. Εδώ δεν αφήνουν καλά-καλά μια ομάδα να τους κερδίσει στην κανονική περίοδο. Μην βλέπετε αυτά που έγιναν φέτος με τον Ολυμπιακό. Τα προηγούμενα χρόνια είχε μία ήττα ο Παναθηναϊκός, δύο Ολυμπιακός και πήγαινε έτσι. Mm-hmm. Οπότε είναι 12 ομάδες που συμπληρώνουν το πρωτάθλημα, είναι η κομπάρση. Θα μου πεις τώρα, εδώ πάω, δεν έχει διοίκηση δυνατή και δεν ξέρουμε το μέλλον και θα παίξει ρόλο στο να μην είναι κομπάρσος, όχι. Προέχει πρώτα ο ΠΑΟΚ να πατήσει τα πόδια του, αν τα καταφέρει στο άμεσο ή στο απότερο μέλλον και μετά να δει πώς θα μπορέσει να ορθώσει ανάστημα σε αυτό το έσχος, γιατί περί έσχους μιλάμε. Να είναι ένα σύστημα ολόκληρο δομημένο για να μαλώνουν σαν τα μικρά παιδιά και όχι μόνο, και σαν τα μεγάλα παιδιά, Γιανακόπουλοι και Αγγελόπουλοι. Και να μην υπάρχει κανείς να τους βάλει στη θέση τους. Να μπαίνει μέσα ο Γιανακόπουλος στην ΚΕΔ και να βρίζει όλη την κοινωνία. Λες και είναι τσιφλίκι δικό του η ΚΕΔ και ο ΕΣΑΚΕ. Να μοιράζονται διάλογοι την ώρα που μιλάνε μέσα στο συνεδρίαση, να μαλώνουν μεταξύ τους μετά. Είναι, εντάξει, είναι όχι, εγώ... να μαλώνουν μεταξύ τους μετά, να γίνεται ένας πόλεμος εντυπώσεων, άλλα να λέγονται εκεί και άλλα να λέγονται με το που φεύγουν οι παράγοντες κάτω από τα γραφεία. Γενικά είναι ένα σοου αυτό το πράγμα και δεν έχει καμία λογική και ουσία. Έτσι όπως γίνεται τώρα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να πούμε κάτι παραπάνω. Πραγματικά να δούμε τι θα προκύψει και αν θα προκύψει κάτι σήμερα. Η ομάδα την άλλη έχει 700 προβλήματα. Ο Κόνιαρς έχει θέμα. Ο Τέπιτς είναι στην Σερβία γιατί γέννησε σύζυγός του. Είναι και αυτός απόν. 5 επαγγελματίες, 6. Ναι. Πόσο. Πλέον δηλαδή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Και από άλλες ομάδες βλέπουμε ότι ενώ έγινε προσπάθεια να μείνουν ξένοι, φεύγουν σιγά-σιγά γιατί βλέπουν ότι αργεί πάρα πολύ η σεζόν και δεν υπάρχει και φως για το αν θα γίνει το play-off και πότε. Είναι αίρεση, αγάπη. Δεν μπορεί να κάνει κάθε ομάδα τον προγραμματισμό και επειδή ο Γιανακόπουλος μαλώνει με τους Αγγελόπουλους να πάει όλη χρονιά. Να σταματάει ένα πρωτάθλημα. Ναι. Οπότε φεύγουν ξένοι από πολλές ομάδες και πάνε να παίξουν στο εξωτερικό σε play-off, σε πιο δυνατά play-off και να πάρουν και εγώ και ό,τι μπορούν. Αν οι ομάδες και οι μεγαλομέτωχοι σεβόντουσαν τον εαυτό τους και τις ομάδες που υπηρετούν, θα κάνανε μια ομάδα
μέσα σε δύο μέρες και θα ανακοινώναν ότι δεν κατεμπαίνουμε στο πρωτάθλημα. Μα ας παίξει 10 μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι, δεν υπάρχει φως έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Δεν υπάρχει φως. Τι να πει στον παίκτη. Περίμενε. Γι' αυτό ξαναγυρνάει η κουβέντα ότι είναι κομπάρση και μαριονέτες οι υπόλοιπες ομάδες. Άντε πίσω, ο ΠΑΟΚ δεν έχει δυνατό μεγαλομέτωχο και έχει τα δικά του προβλήματα. Ο μεγαλομέτωχος της ΑΕΚ, του Προμηθέα. Ναι. Είπε κανένας από αυτούς στον Γιαννακόπουλο και στον Αγγελόπουλο, τι κάνετε ρε. Εγώ έχω συμβόλαια που τρέχουν, θέλω να παίξουν play-off. Δεν γράφει αυτά η προκήρυξη. Μέχρι να σημείο το λένε αριστερή, αλλά άμα δεν το πούνε όλοι μαζί και άμα το πούνε μια και δυο ομάδες, δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων. Η λύση είναι, θα την ξαναπώ, ένα πρωτάθλημα 50 αγωνιστικών Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να παίζουν όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά μαζί. Ξανά. Ποιους διαιτητές θέλει ο Παναθηναϊκός θα παίζουν στο ΆΚΑ. Ποιους θέλει ο Ολυμπιακός θα παίζουν στο ΣΕΦ. Ναι. Και θα είναι στις 26 νίκες το πρωτάθλημα. Ωραία. Χωρίς αστυνομία στα γήπεδα. Ελεύθερα όλα. Να μπορούν και οι οπαδοί να εκτονώνονται. Σκοτωθείτε ελεύθερα. Μία στο ΣΕΦ, μία στο ΆΚΑ και ναι, στις 52 okay. Νίκες. Εντάξει. Λοιπόν. Τελείωσε το μάτσε στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-4. Φινάλε και για την ομάδα K19 που τερματίζει το πρωτάθλημα αίτητη με 86 βαθμούς παρακαλώ σε 30 παιχνίδια. Δεν είχε καθόλου ανταγωνισμό ο ΠΑΟΚ. Είναι ενδεικτικό ότι η δεύτερη ΑΕΚ είναι στους 64 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός με αγώνα λιγότερο είναι στους 60. Άντε να φτάσει στους 63. Θα έχει δηλαδή ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ περισσότερους από 20 βαθμούς διαφορά. Mm. Ενδεικτικό και αυτό της ποιότητας που είχε φέτος η ομάδα του Παύλου Γκαρσία και του Μίροσλαβ Σνάουσνερ. Μπράβο λοιπόν και στα παιδιά. Ήταν δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε ο Πανετολικός να τους βάλει, να βάλει τέλος στο αίτητο σερί τους. Και το αίτητο σερί κρατάει αγάπη από πέρυσι. Είναι 46 παιχνίδια νομίζω. Ναι. Που η K19 δεν έχει ήττα. Καλό είναι αυτό για τα παιδιά στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Καλό είναι για το βιογραφικό τους. Τα περισσότερα από αυτά έχουν το όνειρο να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι νομίζω 4-5 ποδοσφαιριστές της K19 θα είναι στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Είτε στο πρώτο στάδιο, είτε στο δεύτερο, είτε μπορεί ορισμένοι και στα δύο, όπως είναι ο Μιχαηλίδης, όπως είναι ο Λίρατζης, όπως είναι ο Τσαούσης, όπως είναι ο Κιμπαλογιάννης. Μακάρι τα επόμενα χρόνια από την εικοσάδα που είχε ο Παύλο Γκαρσία στη διάθεσή του να δούμε και δύο παιδιά, τρία να έχουν σημαντικό ρόλο. Στον ΠΑΟΚ. Θα είναι ό,τι καλύτερο. Χθες βγήκε και το πρόγραμμα για την προετοιμασία. 25-26 Ιουνίου η πρώτη συγκέντρωση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μερικές προπονήσεις εδώ. Η ομάδα αναχωρεί και την Ολλανδία κλασικά στη 1 Ιουλίου. Θα μείνει εκεί μέχρι και τις 11. Όταν και θα αναχωρήσει για την Ρουμανία για το φιλικό με την Κλουζ. Το οποίο γνωρίζουμε εδώ και μέρες ότι θα γίνει εκεί. Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Και ξανά φεύγει για Ολλανδία στις 18 Ιουλίου, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 28. Σε δύο στάδια πάλι, όπως λέγαμε και εδώ και καιρό. Πολλά φιλικά. Πολλά φιλικά, ναι. Θα σου πω, περίμενε. Έχει μια πρώτη ενημέρωση. Τρία φιλικά στο πρώτο στάδιο και τέσσερα στο δεύτερο, συν αυτό με την Κλουζ. Μετά δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο, γιατί το πρώτο μάτς είναι στις 5 και 6 Αυγούστου. Δεν θα έχει πρόπατη την άλλη στην Τούμπα. Οπότε δεν προλαβαίνει να κάνει κάποιο άλλο. Θα έχει άντε μία μέρα ρεπό για να προετοιμαστεί μετά για το μάτς. Τι, γυρνάει η ομάδα 28 και το μάτς είναι η 5 ή 6. Οπότε έχει μία εβδομάδα μπροστά τη προπονήσεων εδώ. Θα του δώσει ρεπό. Στα άλλα, τα γύρω-γύρω υπάρχει ένα πολύ ωραίο ποστάρισμα του Βαρέλα για τον Μπέλκα. Και εδώ ρε, κολλάει αυτό που λέγαμε με τον Σταύρο τόσο καιρό. Δεν είναι δυνατόν όλο ο κόσμο να μιλάει με αυτά τα λόγια για τον Μπέλκα και να συνεχίζουν ορισμένοι και να λένε ότι όχι. Είναι λίγος, δεν ήταν καλός και όλα αυτά. Μην το πας τόσο μακριά εδώ. Υπήρχαν οπαδοί του ΠΑΟΚ μήνα Δεκέμβριο και Γενάρη. Ναι. Που στάζαν δηλητήριο και ηρωνία για τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Αν δηλαδή, μιλάμε για μπαλοσύνη, είναι στο πικ, δεν υπάρχει. Ναι, είναι μια αλήθεια κι αυτή. Άρα είναι όταν λες τον Λουτσέσκου δεν θα πεις για τον Πέλκα και τον Χι Πέλκα. Έχει ανεβάσει ένα post στο Βαρέλα χθες το βράδυ που λέει: όταν ήρθε, ήταν ένα μεγάλο κλαμπ χωρίς τίτλους. Αυτό το παιδί με φωτογραφία Πέλκα που σηκώνει το κύπελο. Αυτό το παιδί μας μετέδωσε τι σημαίνει αυτό το κλαμπ και όλα άλλαξαν. Λέει ο Βαρέλα. Και όχι μόνο αποθέωση. Τον αποθεώνει. Ναι. Δηλαδή τα λόγια του είναι. Ουσιαστικά σου λέει ότι αυτός μας μετέδωσε το συνέστημα που έπρεπε να έχουμε όλοι. Και αφού ο υποψήφιος δήμαρχος. Ένας από τους πολλούς μας είπε χθες να μην πανηγυρίζουμε για τις επιτυχίες των ομάδων. Έχει τόσο γεμάτη ατζέντα, Στέργιο. Θα σας πούμε έναν λόγο να πανηγυρίσετε σαν πολίτες της Θεσσαλονίκης. Όχι, Στέργιο, έχει τόσο γεμάτη ατζέντα
που δεν υπάρχει συνέντευξη να. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει δώσει συνέντευξη που να μην έχει μέσα ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχει τόσα πράγματα να πει. Ναι. Που σου λέει πώς θα γεμίσω λίγο χώρο, θα πετάξω λίγο ΠΑΟΚ μέσα. Αφού λοιπόν ο κύριος Νίκος δεν θέλει να πανηγυρίζουμε για τις ομάδες. Ναι. Έχουμε τόσα πολλά να πανηγυρίσουμε σε αυτή την πόλη. Ναι, γιατί να πανηγυρίσουμε. Μια μιζέρια. Θα ακούσετε εδώ λοιπόν ένα λόγο για να βγείτε στους δρόμους και να πανηγυρίσετε. Ναι. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο πρώτος σειρμός του μετρό. Και είναι στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας. Αν θέλετε να πάτε να το δείτε. Α, κοντά μου. Να φωτογραφηθείτε. Α, στα τώρα, μέρη μου. Μπορεί το μετρό να λειτουργήσει το 2025. Δεν έχει σημασία. Ο σειρμός ήρθε όμως. Ο πρώτος σειρμός, παιδιά. Οπότε αφήστε τα χαζά. Τους πάω και τις ομάδες και τα λοιπά, όπως λέει και ο κύριος Νίκος. Και μπορείτε να πανηγυρίσετε γιατί έφτασε στην πόλη μας ο πρώτος σειρμός του μετρό. Ιστορική μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Δήλωσε, έγραψε μάλλον, ο πρώτος στατικό μετρό Γιάννης Μιλόπουλος. Ναι. Η σημερινή ημέρα είναι και μια δικαίωση για όσους πιστέψαμε ότι η Θεσσαλονίκη αξίζει τα καλύτερα. Παιδιά, εντάξει, φτάνει με τα καλύτερα. Μας έχετε φλωμώσει. 15 Μαΐου 2019. Ναι. Αυτά. Οπότε μπορείτε να πανηγυρίσετε όσοι μένετε στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρα και να πάτε μια βόλτα στο αμαξάκι της Πηλαίας. Πάνε, αγάπη, κάνε ρεπορτάζ. Δεν ξέρω πού είναι όμως. Βγείτε μια φωτογραφία με τον σειρμό. Ιστορική μέρα για την πόλη. Μπορούμε να το πανηγυρίσουμε. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ξέρω κοινό μας γνωστό Στέλιο που θα πάει και θα βγει selfie. Ναι. Θα σου πω εκτός. Ναι, ναι. Κάπου πάει το μυαλό μου. Ναι. Κάπου πάει το μυαλό μου. Ναι. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος. Δεν είπα ποιος. Αμάριστε, θα το δουλέψω, περίμενε. Αύριο. Θα το δουλέψω πολύ καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας το Ρίτζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή ξεκινάει η μεγάλη παράσταση Παύλα αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου. Ο λαός τραγούδι θέλει. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας, στα ταμεία του καζίνου φυσικά όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα Public. Μέχρι τις 14 Ιουνίου θα είναι εδώ ο Στέλιος και ο Άγγελος Διονυσίου για ένα μεγάλο αφιέρωμα στον πατέρα τους και φυσικά σε έναν από τους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές που έβγαλε ποτέ αυτός ο τόπος, που σύν της άλλης ήταν και θερμός οπαδός του Δικεφάλου. Η Στίχημαν είναι μαζί μας, είπαμε έχει μάτς αρκετά σήμερα, έχει και τελικό κυπέλλου Ολλανδίας, έχει και Λίντς Ντέρμπι, ιστορικότατο ντέρμπι, δεν είναι Χρήστο, Λίντς Ντέρμπι, από τα παιχνίδια που άφησαν την εποχή τη δεκαετία του 60 και του 70. Νομίζω με Brian Clough κτλ. Νομίζω σήμερα παίζουν οι Bucks. Έχει και τους Bucks, έχει και Ajax, έχει επιλογές σε στοίχημα, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή στις καλύτερες αποδόσεις, εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα, όλες οι επιλογές live cast out, live stream στα μεγάλα πρωταθλήματα, τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη 24 ώρες το 24ωρο με mail, με chat, με ό,τι σας βολεύει. Γενικότερα ένα ολοκληρωμένο πακέτο σας προσφέρει η Στίχημαν. Τα Naxos είναι μαζί μας. Πολλές επιλογές, ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ και τσάντες. Ένα κατάστημα υπάρχει στην πλατεία Σοφία, ένα στο Mediterranean Cosmos, ένα τσιμίσκι μέρο στο τέλος, το πιο καινούριο. Πολλά στόκ στην πόλη σε κάθε σημείο, είτε στα ανατολικά, είτε στα δυτικά, είτε στο κέντρο. Και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μπαίνετε γρήγορα και κάνετε τις επιλογές σας πολύ, πολύ εύκολα. Μαζί μας δεύτερη ώρα ήταν και ο Φτίκας, πλακάκια και ήδη γυνής. Όσοι θέλετε να ανανεώσετε το μπάνιο σας και να το κάνετε είτε πιο όμορφο, είτε πιο λειτουργικό, είτε και τα δύο μαζί, αν βολεύει ο χώρος φυσικά, θα πάτε στο Φτίκα, πλακάκια και ήδη γυνής, με νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλη την άνοιξη, προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Για ραντεβού, πληροφορίες, καλείτε το 2310-905-503 ή περνάτε μια βόλτα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Και όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάρια για τα μυστικά του καφέ, να γίνετε μπαρίστα και μπαρτέντερ, θα πάτε στο Data Labs. Γίνετε επαγγελματίες μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίες μπαρτέντερ, σεμινάρια στο service και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Data Labs, Κέντρο Διαβίου Μάθησης, Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-22-29-62 το τηλεφωνικό νούμερο και datalabs.edu.gr. Αυτά από εμάς για σήμερα. Αν όλα πάνε καλά, λίγορο... θα έχουμε και αύριο, περίμενε, θα έχουμε και αύριο μια συνέντευξη αν όλα πάνε καλά, με πρωταγωνιστή από την ομάδα. Ωραία. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4, ακολουθεί από τις 2 μέχρι τις 3 το ανάλυση των Bar Press, Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας, Στάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης και όλα τα παιδιά του team έχουν ετοιμάσει πολλά θέματα και σήμερα. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.